Καλό σας το μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου και αρχίζει η μεσημβρινή ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital. Πάμε να δούμε μαζί πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στην Κύπρο σήμερα η πρώτη τριμερής κοινοβουλευτικών προέδρων Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου. Κρίσιμη μέρα για την υπόθεση Ουζόχο, σύσκεψη στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Επιβεβαιώνει την ύπαρξη μνημονίου συναντήληψης μεταξύ γιατρών και Υπουργείου Υγείας ο Κωνσταντίνος Ιωάννου. Νέο κρούσμα γρίπης Α στην εντατική του Μακάριου νοσοκομείου Βρέφους 9 μηνών. Επιμένει στην πολιτική ισότητα ο Μουσταφά Κιτζή. Για πολιτική ανισότητα κάνει λόγο ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Στο στούντιο ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. 50 εκατομμύρια ευρώ δαπανούνται το χρόνο στην παραπαιδεία. Νέο χαμηλό βαρομετρικό επηρεάζει την Κύπρο από την Τετάρτη. Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μείνετε μαζί μας, περνάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και περνάμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα. Πραγματοποιείται σήμερα στη Λευκοσία η πρώτη τριμερής συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου. Περισσότερα όμως θα μας μεταφέρει ο Μάριος Καμιναρίδης. Μάριε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους από το Κοινοβούλιο. Ποια θέματα θα απασχολήσουν τις εργασίες της τριμερούς αυτής συνάντησης, Μάριε? Στέφανη, έχει ολοκληρωθεί πριν περίπου 20 λεπτά. Και με μια διακήρυξη εδώ στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, δηλαδή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα θέματα που ήταν τα κύρια θέματα στην σημερινή και πρώτη ιστορική μέρα ατζέντα από πλευράς της Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου σε επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλίου ήταν η εκπαίδευση, ήταν η ενέργεια και ήταν και βεβαίως τουρισμός, ένας μεγάλος τομέας των τουρισμών. Σε αυτά που έχουμε ήδη παρακολουθήσει από το πρωί εδώ στο Κοινοβούλιο και με όλες αυτές τις αναφορές που έχουμε κάνει, να αναφέρω ότι είχαμε και τη διακήρυξη τώρα που δίνει και τη σταθερότητα σε αυτή τη τόσο σημαντική και ιστορική συνάντηση της πρώτης τριμερής συνεργασίας εδώ στην Κύπρο. Αναμεταξύ, όπως έχω αναφέρει, την Κύπρο, Αίγυπτο και Ελλάδα. Μάλιστα, έχει και μία ημερομηνία για το 2020, όπου θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη τριμερή συνάντηση στην Αθήνα, θα είναι αυτή. Μίλησα για την ειρήνη, για το θέμα της ενέργειας. Είπαν ότι με την ευλογία βέβαια ότι υπάρχει στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο πλέον ξεκάθαρα και με αποδείξεις υπάρχει μεγάλα θέματα φυσικού αερίου αυτών που συνεργάζεται η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος και αυτό είναι ένα σημαντικό και αυτό δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας. Είναι στα πυλώνας για ασφάλειας, για το μέλλον των παιδιών μας και για την ειρήνη στην περιοχή. Μιλήσα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και εκεί που χρειάζεται αρκετά θέματα, έτσι, περισσότερες συνεργασίες. Μιλήσα για θέμα τουρισμού, η συνεργασία από τις τρεις χώρες και ειδικά με κρουαζιερόπλαια και που μπορεί να αναπτύξει μια σημαντική τομή στην οικονομία που είναι το υπεραριθμό ένα θέμα της Κύπρου σε οικονομικούς όρους των τουρισμών. Μάλιστα για την εκπαίδευση να αναφέρω ότι αυτή ήταν η είδηση. Είναι πλέον ότι θα γίνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και η αραβική γλώσσα και αυτό θα ξεκινήσει σύντομα. Πλέον τα παιδιά θα έχουν το δικαίωμα να δουλεύουν, να μάθουν μέσω της εκπαίδευσης και αυτή την τόσο σημαντική γλώσσα. Η διακήρυξη, είπα στον Στέφανη, όπως έχω προαναφέρει, έχει ήδη ολοκληρωθεί τώρα. Είναι μεγάλο το κείμενο και τώρα ξεκινάμε και εμείς ως δημοσιογράφοι να το αναλύουμε εδώ για να μπορούμε να φέρουμε τα πιο ουσιαστικά. Και μια τελευταία είδηση από τη Βουλή. Τελευταία είδηση πριν μερικά λεπτά έχει ολοκληρωθεί και η Επιτροπή Οικονομικών. Η Επιτροπή Οικονομικών και όπως φαίνεται και αυτές οι πληροφορίες μας και αναμένουμε τώρα τις δηλώσεις. Την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής θα είναι και το Ταμείο
υπολαφράγων, αυτό που ήδη είπαμε ότι θα βρίσκεται στην Βουλή, αυτό που ήταν και στη σύσκεψη στο Προεδρικό, πλέον την Παρασκευή στην Ολομέλεια θα βρίσκεται και το Ταμείο. Μάριε, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Στον χώρο του ποδοσφαίρου τώρα, κυρίες και κύριοι, διαστάσεις φαίνεται να παίρνει η υπόθεση Ουζόχο. Ο αντιπρόεδρος της Ανόρθωσης, Κυριάκος Γιάνγκου, τελεί υποκράτηση από το περασμένο Σάββατο για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, ενώ αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα εκδίκαση της ένστασης του Απόλλωνα για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Για όλες τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή, είναι μαζί μας ο αθλητικογράφος Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να αναφέρουμε βεβαίως ότι η απόφαση για αναβολή της εξέτασης της υπόθεσης από τον αθλητικό δικαστή υπάρχθηκε γύρω στις 10.30-11 το πρωί και αναφέρθηκε σχετική ανακοίνωση στη ιστοσελίδα. Αναμενόμενη εξέλιξη, βεβαίως δεν υπάρχει ακόμα το παρασκήνιο και αν κάποια ομάδα έχει ζητήσει να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης, απλώς θα αποφάσισε ο ίδιος ο αθλητικός δικαστής. Πάντως οι δύο ομάδες, οι νομικοί τους εκπρόσωποι, ενημερώθηκαν από την ΚΟΠ ότι θα έπρεπε να στείλουν όλα τα στοιχεία για την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθούσαν ενώπιον του αθλητικού δικαστή μέχρι και το μεσημέρι. Το ερώτημα πλέον είναι, επειδή αυτό συζητιέται τα τελευταία 24 ώρα, είναι τι σημαίνει η απόφαση του ΚΟΑ για ακύρωση του δελτίου υγείας του Ζόχο. Αν έχει αναδρομική ισχύ, αν αυτό βεβαίως ισχύει, δηλαδή ήταν άκυρο το δελτίο του Ζόχο όταν έπαιξε στις 2 του Φεβράρι στον αγώνα Ανόρθωση Απόλλων του Αντώνης Παπαδόπουλος, τότε σημαίνει ότι η Πλάστιγκα γέρνει στην πλευρά του Απόλλωνα, δηλαδή να πάρει τους 3 βαθμούς στα χαρτιά και η Ανόρθωση να μηδενιστεί, αλλά και να χάσει άλλους 6, δηλαδή συνολικά να χάσει 9 βαθμούς. Ωστόσο η Ανόρθωση θα υποστηρίξει ότι δεν ήταν άκυρο το δελτίο του ποδοσφαιριστή τη μέρα που έγινε ο αγώνας, από τη στιγμή που το δέχτηκε το δελτίο και ο διαιτητής. Νομίζω ότι μπορεί πολλοί να λένε ότι πλέον τα δεδομένα είναι καθαρά υπέρ του Απόλλωνα, όμως καμιά φορά είναι και η νομική μάχη που θα γίνει, δηλαδή τα νομικά σημεία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο όταν πλέον η υπόθεση θα εκδικαστεί την Τετάρτη από τον αθλητικό δικαστή. Για τα υπόλοιπα είναι γνωστό ότι ο Κυριακός Γιάνγκου, ο γιατρός, από την Παρασκευή έχει συλληφθεί από την αστυνομία. Μάλιστα το Σάββατο τον πήραν και στο δικαστήριο και εκδόθηκε διάταγμα τριήμερης κράτησης. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, βάσει των όσων βγαίνουν, ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε τα ιατρικά πιστοποιητικά για να εκδοθεί δελτίο υδηγείας από τον Ζόχο. Βεβαίως ο Απόλλωνας είναι γνωστό ότι υποστηρίζει πως αυτά τα ιατρικά πιστοποιητικά ήταν πλαστά. Ενώ να θυμίσουμε και μια εξέλιξη που υπήρξε το Σάββατο, βασικά κάποιες πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, ότι ο γιατρός, ο Κυριακός Γιάνγκου, είχε στείλει επιστολή στον ΚΟΑ που ζητούσε ουσιαστικά να ακυρωθεί το δελτίο του Ζόχο, γιατί τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της ΑΣΥΑΣ, της αρμόδιας επιτροπής, ήταν αμφισβητούμενα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο την ποδοσφαιρική γνώμη, γενικά την κοινή γνώμη στην Κύπρο. Το θέμα είναι η διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο μέσα από αυτά που έχουν βγει πως οι διαδικασίες που ακολουθούνταν τόσα χρόνια για την έκδοση δελτίων υγείας ήταν κατά κάποιον τρόπο διατρητές. Και βέβαια να πούμε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή δεν εκδίδει δελτία υγείας μόνο για ποδοσφαιριστές, αλλά για όλους τους αθλητές. Για όλους τους αθλητές, καράτε, ταεκβοντό, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, για όλες τις ομοσπονδίες που είναι και γραμμένες στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Είναι ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα αυτό και ύστερα από αυτή την εξέλιξη θα πρέπει πλέον να βάλει ασφαλιστικές δικλείδες ο ίδιος ο ΚΟΑ για να μην να επαναληφθούν τέτοια σκηνικά στο μέλλον. Αυτά είναι τις γενικές γραμμές, αυτή είναι η εικόνα, αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε. Νομίζω ήσουν αρκετά κατατοπιστικός. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό υπόλοιπο και σε σένα. Στο μέτωπο της γρίπης Α τώρα μεταφερόμαστε, κυρίες και κύριοι, καθώς φαίνεται να παρουσιάζει έξαρση. Έχουμε νέο κρούσμα. Αυτή τη φορά ένα κοριτσάκι βρέφος 9 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται από χθες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Μακάριου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Συνολικά 7 παιδιά νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Μακάριο Νοσοκομείο, ενώ άλλα 4 περιστατικά θεωρούνται ύποπτα.
14χρονος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στα Πάνω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 14χρονος συγκρούστηκε με όχημα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και στη συνέχεια σε ιδιωτική κλινική, όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Να σημειωθεί ότι ο 14χρονος έφερε κράνος ασφαλείας, ενώ στον 44χρονο οδηγό του οχήματος διενεργήθηκε αλκοτέστ με μηδενική ένδειξη. Στα θέματα του ΚΕΣΥ τώρα, ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Θωμάς Αντωνίου επιβεβαίωσαν χθες με δηλώσεις του στον Φιλελεύθερο το γεγονός ότι τέθηκε ενώπιον τους από τρίτο πρόσωπο που ενεργούσε για λογαριασμό μελών της ηγεσίας του ΠΙΣ γραπτό μνημόνιο συναντήληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μνημόνιο συναντήληψης που οι γιατροί ετοίμασαν περιλάμβανε ως επιτοπλίστων οικονομικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις αμοιβές των προσωπικών και των ειδικών γιατρών στο ΓΕΣΥ. Συγκεκριμένα, μεταξύ πολλών άλλων, στο μνημόνιο προτείνεται ο καθορισμός περιορισμών στις επισκέψεις των δικαιούχων στους προσωπικούς τους γιατρούς και η εισήγηση για καταβολή από το δικαιούχο του ποσού των 20 ευρώ στο γιατρό στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασθενής θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό επισκέψεων. Μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον αναπληρωτή διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Ανδρέα Παπακοσταντίνου. Κύριε Παπακοσταντίνου, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι έχετε να μας πείτε για το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται πράγματι πήρατε στα χέρια σας από τρίτο πρόσωπο που ενεργούσε, όπως λέχθηκε, εκ μέρους των μελών της ηγεσίας του ΠΙΣ. Εμείς το μνημόνιο που είχαμε πάρει, το είχαμε πάρει από τον Υπουργό. Δεν το πήραμε απευθείας από οποιοδήποτε άτομο εκπροσωπούσε τον Παγκύπριο Ακριβό Σύλλογο. Εμείς το κείμενο μας δόθηκε από τον Υπουργό, ώστε να αξιολογηθεί αυτό το κείμενο και να απαντήσουμε κατά πόσον εμείς θα μπορούσαμε, σε περίπτωση που αυτό το κείμενο περνούσε ως γινόταν αποδεκτό από τα μέλη του γιατρικού κόσμου, από τα ΟΠΗΣ, τότε να γνώριζαν κατά πόσο εμείς θα μπορούσαμε αυτό το κείμενο να το κάνουμε, να το αποδεχτούμε. Το εξετάσαμε, έγιναν κάποιες αλλαγές πάνω στο κείμενο. Αυτά τα 20 ευρώ που έχετε πει, παραδείγματος χάρη, εμείς δεν δεχτήκαμε αυτή τη θέση. Είχαμε πει ότι πρέπει να είναι χαμηλότερη η συμπληρωμή. Έγιναν κάποιες διορθώσεις και είπαμε ότι αυτό το κείμενο, εάν θα αποτελούσε την τελική πρόταση του Παγκύπρου Ιατρικού Συλλόγου, θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε θετικά. Αν όμως ήταν κάποια αιτήματα τα οποία μετά θα προκύπτουν και άλλα, όπως γίνεται εδώ και αρκετόν καιρό, γιατί να υπάρχει ένας κινούμενος στόχος, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Και έγινε αρκετή συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Υπήρχαν αντιδράσεις όσον αφορά την ανησυχία να επιβαρυνθεί κάποιον ποσό ο ασθενής. Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Όμως, κατανοώντας και τους προβληματισμούς του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, είχε τεθεί το θέμα και είπαμε, η τελική μας απάντηση στον Υπουργό ήταν ότι ναι, θα μπορούσαμε να το αποδεχτούμε υπό κάποιες προποθέσεις, με κάποιες αλλαγές, νοουμένου ότι αυτή θα ήταν η τελική πρόταση. Mm-hmm. Άρα δεν είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε άλλα θέματα, κύριε Παπακοσταντίνου, που άπτονται κυρίως της αμοιβής των αμοιβών των γιατρών? Δεν θα το έλεγα έτσι. Θα έλεγα ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε οτιδήποτε. Φτάνει αυτό το οτιδήποτε να είναι το τελικό, δηλαδή να είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Διότι σας υπενθυμίζω ότι αυτές οι διαβουλεύσεις γίνονται εδώ και ένα χρόνο. Κάποια στιγμή ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έλεγε και στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πριν ένα χρόνο, έλεγε ότι εκείνο που έλειπε ήταν οι αμοιβές. Ο οργανισμός μας ενημέρωνε για τις αμοιβές τους. Ενημερώσαμε για τις αμοιβές και φαίνονταν και ότι είναι και πολύ καλές. Μετά ξεκινήσαμε το θέμα της ποιότητας. Μετά φύγαμε από το θέμα της ποιότητας, πήγαμε στο θέμα της υπερπεσκεψιμότητας. Μετά φύγαμε από το θέμα της υπερπεσκεψιμότητας και πήγαμε σε θέματα ότι διαφωνούμε στη βασική αρχή του Γενικού Συστήματος Υγείας και ότι θέλουν να αλλάξουν τον νόμο. Οπότε αυτό, ο κόσμος βλέπει ότι υπάρχει ένας κινούμενος στόχος και αυτό προκαλεί ερωτήματα. Αν ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έχει τελεσίδικες καθορισμένες θέσεις οι οποίες θα κινηθούν σε λογικά πλαίσια, ναι, φυσικά θα τις εξετάζουμε. Ακόμη και κάποια αιτήματα που μέχρι πρόσφατα δηλαδή απορρίπτατε ασυζήτητοι. Όπως?
Όπως την άσκηση ιδιωτικής ιατρικής, ας πούμε. Γι' αυτό σας έχω πει ότι αν τα αιτήματα είναι σε λογικά πλαίσια, όχι μόνο ο οργανισμός, θεωρώ και το Υπουργείο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεωρώ ότι θα έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα, αν είναι σε λογικά πλαίσια και δεν αλλοιώνονται τη βασική φιλοσοφία του Γενικού Συστήματος Υγείας. Ναι. Τώρα, πείτε μας κάτι άλλο. Συνεχίζονται να εγγράφονται προσωπικοί γιατροί στο ΓΕΣ. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε ήταν 180 γιατροί, κύριε Παπακουσταντίνου. Ναι, σήμερα είναι μεγαλύτερος αριθμός, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση. Δεν έχω αυτή την εξοδίση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει απόφαση ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, τι γίνεται με τους άλλους παρόχους υγείας, φαρμακεμπόρους, φαρμακοποιούς, κλινικά χημεία. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, θα καταλήξετε σύντομα σε συμφωνία με κάποιους από αυτούς? Αυτόν ευελπιστούμε. Έχουμε τόσες τελικές μας προτάσεις σχεδόν σε όλους εκτός από τους φαρμακέμπορους, όπου είμαστε σε τελικά στάδια διαβούλευσης, θα ολοκληρωθούν στις επόμενες 2 εβδομάδες. Αλλά όσον αφορά τους φαρμακοποιούς και τα κλινικά εργαστήρια, έχουν δοθεί τελικές προτάσεις. Οι άνθρωποι ζήτησαν κάποιο χρόνο για να το εξετάσουν και να μιλήσουν με τα μέλη τους. Αναμένουμε να κάνουν τις διεργασίες τους για να δούμε ποιες είναι οι τελικές τους θέσεις. Κύριε Παπακουσταντίνου, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον κύριο Καραϊσκάκη, τον αντιπρόεδρο του ΠΙΣΕ. Δεν ξέρω αν θέλετε να μείνετε να ακούσετε τι έχει να πει. Πολύ ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Καραϊσκάκη, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Έχετε υπόψη σας αυτά περί μνημονίου συναντήληψης και ποιος είναι αυτός ο τρίτος που ενεργούσε σύμφωνα με το δημοσίευμα ως διαμεσολάβητης? Δεν έχω ακούσει από την αρχή της συζήτησής σας και το τι έχει λεχθεί, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση σε ό,τι έχει λεχθεί προηγουμένως. Τώρα, το για μνημόσυνο για το ΓΕΣΥ έχω κάποια θέση. Για μνημόσυνο λέτε. Για μνημόσυνο, όχι μνημόνιο. Ναι, για μνημόσυνο για το ΓΕΣΥ, ναι, μπορεί να έχουμε καταθέσει κάτι. Να μου επιτρέψετε. Μνημόνιο για το ΓΕΣΥ όμως, εμείς δεν έχουμε κατηγορηματικά, δεν έχουμε δώσει σε κανένα. Σε κανένα. Και δεν υπάρχει, δεν έχουμε υποβάλει τίποτα και δεν υπάρχει συνένεση μας για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Καραϊσκάκη, μισό λεπτό. Είναι εκεί από καιρό και να μην μας λένε ότι είμαστε κινούμενος στόχος. Είναι τα ερωτήματα που έχουμε θέσει συγκεκριμένα και αφορούν την αύξηση του προϋπολογισμού, αφορούν το θέμα της αυτονόμησης, αφορούν τα εργασιακά, αφορούν την ελεύθερη άσκηση της ιατρικής. Όλα αυτά τα θέματα είναι εκεί και έπρεπε να συζητούμε πάνω σε όλο το φάσμα. Κύριε Καραϊσκάκη, μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Εσείς διαψεύδετε δηλαδή αυτά περί μνημονίου συναντήληψης, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο? Βεβαίως, δεν υπάρχει τίποτα από μέρους μας το οποίο να έχει κατατεθεί όπως ελέγχθηκε ότι εμείς καταθέσαμε μνημόνιο για συναντήληψης για να έρθουμε πιο κοντά. Δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Το ότι υπήρξαν επαφές και υπήρξαν κάποιου είδους συνομιλίες, ναι, και αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε μνημόνιο συναντήληψης. Κύριε Παπακουσταντίνου, είστε μαζί μας. Κυρία Φλωρίδου, είμαι μαζί σας και ακούω τον κύριο Καραϊσκάκη. Διερωτούμε γιατί είναι έντονος, διότι δεν διαφωνούμε σε κάτι όσον αφορά το θέμα του μνημονίου. Μην μιλάτε και δύο μαζί. Επειδή ο κ. Καραϊσκάκης δεν με έχει ακούσει από την αρχή και γι' αυτό δεν υπάρχει υπέρψη. Απλώς να του επιβεβαιώσω ότι και εγώ αυτόν έχω πει, ότι δεν είχα πει ποτέ ότι επισήμως ο Παγκύπρος Ιατρικός Σύλλογος έχει καταθέσει οποιοδήποτε μνημόνιο. Είχε λεχθεί και κακώς είχε λεχθεί κατά την άποψή μου, αλλά έχει λεχθεί. Αυτή η πρωτοβουλία είναι μια πρωτοβουλία από κάποιους από τον Παγκύπρο Ιατρικό, όχι από την επίσημη ηγεσία, το τονίζω. Είμαι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση από τον Παγκύπρο Ιατρικό Σύλλογο. Το επιβεβαιώνω αυτό. Έγινε μια πρωτοβουλία, δεν δόθηκε αυτή η πρωτοβουλία ως εδώ. Τελεία. Δεν υπάρχει. Αλλά και πολύ σωστά λέει ο κ. Καραϊσκάκης ότι ναι, δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει
θα έπρεπε να υπήρχαν αυτές οι πρωτοβουλίες για να δούμε πώς θα υπάρξουν συγκλίσεις για να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο ομαλή εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Ωραία. Κύριε Καραϊσκάκη, ακούσατε τώρα την διευκρίνηση. Βεβαίως, και τον ευχαριστώ που επιβεβαιώνει αυτά που λέω και εγώ. Απλά με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε καμιά φορά οδηγούμε τα πράγματα σε θάνατο. Δηλαδή έχουμε θάψει την οποιαδήποτε πιθανή πρωτοβουλία θα μπορούσε είτε τώρα είτε στο μέλλον να πάρει σάρκα και οστά. Αυτό που έγινε για μας ήταν δυστυχώς καταστροφικό. Ήταν καταστροφικό. Mm-hmm. Ναι, για το παρόν κύριε Καραϊσκάκη, δεν υπάρχει. Ναι. Κοιτάξτε, οι θέσεις που μας έχουν δοθεί έχουν λεχθεί ως τελικές και τελεσίδικες και αφορούν μόνο συγκεκριμένα πράγματα του όλου σχεδιασμού. Αν και εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή του σχεδιασμού, δηλαδή όσον αφορά την νομοθεσία και το σχεδιασμό του ΓΕΣΥ, τότε δεν υπάρχει τρόπος να καθίσουμε και να συνομιλήσουμε και να βρούμε γέφυρες επικοινωνίας. Μα ο κύριος Παπακοσταντίνου... μικρά επιμέρους θέματα και τα πιάνουμε αυτά τα θέματα και λέμε συμφωνήσαμε σε αυτό, συμφωνήσαμε σε εκείνο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Κύριε Καραϊσκάκη... Επί της ουσίας υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Ναι, κύριε Καραϊσκάκη, ο κύριος Παπακοσταντίνου ανέφερε προηγουμένως ότι αν πάτε με μια τελική πρόταση, με τα τελικά σας οριστικά σας αιτήματα, τότε μπορεί να υπάρξει διάλογος και να γεφυρωθεί αυτή η διαφορά. Μα αγαπητοί μου, όχι μόνο στο κύριο... Είναι κάτι που ξεφεύγει από τα πλαίσια και τις δυνατότητες του ΑΗ. Ο ΑΗ έχει τις δυνατότητες που το επιτρέπει ο νόμος. Και πολύ καλά κάναν οι άνθρωποι. Και πάνω σε αυτά τα πλαίσια συζητήσαν μπορούσαν να κάνουν. Εκεί που κολλάει το θέμα παρακάτω είναι θέμα που αφορά την πολιτεία και την νομοθετική αρχή. Γιατί υπάρχουν θέματα στα οποία εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι τα επιζητούμε για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των γιατρών στο ΓΕΣΥ, που πρέπει να έχουμε αλλαγές στο νομοσχέδιο. Αν αλλάξουν αυτά τα πράγματα που αφορά την κυβέρνηση και την νομοθετική εξουσία, τότε υπάρχει πιθανότητα να ξανακαθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε άλλη περίπτωση, οτιδήποτε άλλο λεχθεί είναι χωρίς ουσία. Άρα, κύριε Καραϊσκάκη, δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια συνεννόησης. Τα περιθώρια συνεννόησης πάντα είπαμε από την πρώτη στιγμή το λέω. Μπορεί να πάει το νομοσχέδιο πίσω στη Βουλή, να αλλάχτεί μία παράγραφος και το πρόβλημα λύεται. Ναι, μα πάει το νομοσχέδιο πίσω στη Βουλή. Αν πάει το νομοσχέδιο πίσω στη Βουλή. Ότι ποινικοποιείται η οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση στα πλαίσια του ΓΕΣΥ, είτε από τον γιατρό είτε από το νοσηλευτήριο. Ναι. Αν πάει όμως, αν επιτραπεί η επιπρόσθετη, η δηλεγόμενη συμπληρωμή σε αυτό το σύστημα, είτε με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορεί κάποιος να το σκεφτεί, τότε το πρόβλημα λύεται. Ναι. Κύριε Καραϊσκάκη, το να πάει όμως το νομοσχέδιο πίσω στη Βουλή, αυτό αυτόματα δύσκολο, σημαίνει, δεν σημαίνει όμως και καθυστέρηση και αναβολή της εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Όχι, γιατί δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Κάθε πέρσι πάνε και ψηφίσουν τροποποιήσεις. Μία τροποποίηση να αλλάξει και όλο το κλίμα μπορεί να αλλάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Ωραία. Να ακούσουμε και τον κύριο Παπακοσταντίνου. Κύριε Φλωρίδη, εντάξει, είναι ένα θέμα που θέτει ο κύριος Καραϊσκάκης. Σεβαστό, δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του αν είναι σωστό ή λάθος αυτή. Έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα τουλάχιστον. Εγώ χαιρετίζω τουλάχιστον την ξεκάθαρη τοποθέτηση του όσον αφορά το πώς θα μπορούσε να σπάσει αυτό το αδιέξοδο. Είναι πολύ ξεκάθαρος ο κύριος Καραϊσκάκης. Θεωρώ ότι και ευελπιστώ ότι αυτή η θέση είναι η επίσημη θέση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, δηλαδή μέσα από αυτήν την αλλαγή θα μπορούσε να λυθούν τα θέματα. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια θέση ως οργανισμός όσον αφορά την επιπλέον χρέωση. Όμως αυτό το πράγμα ας το εξετάσει η πολιτεία. Και αν πιστεύει η πολιτεία ότι είναι κάτι το λογικό, το σωστό και πρέπει να εφαρμοστεί, δεν τοποθετούμε εγώ,
τότε εντάξει, είναι ξεκάθαρη η θέση του και θα μπορούσε να εξεταστεί από την πολιτεία. Δεν είμαι εμείς που ψηφίζουμε τους νόμους, αντιλαμβάνεστε. Μπορεί να έχουμε ως τεχνοκράτες κάποιες απόψεις. Έχουμε έγνοια, η σημαντική μας, η μεγάλη μας έγνοια είναι σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος του Γενικού Συστήματος Υγείας, γιατί όλοι οι συμπατριώτες μας να προστατεύονται από την οικονομικά να προστατεύονται, δηλαδή να μην είναι οικονομικά εκτεθειμένοι. Από εκεί και πέρα, ναι, ας το εξετάσει η πολιτεία, αν πιστεύει ότι είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, ας το εξετάσει η πολιτεία και ας αποφασίσει. Ωραία, να σας ευχαριστήσω κύριε Παπακοσταντίνου. Κύριε Καραϊσκάκη, εσείς θέλετε να πείτε κάτι, ένα καταληκτικό σχολείο. Ναι, να χαιρετήσω την δήλωση του κυρίου Ανδρέα Παπακοσταντίνου και ναι, αν λυθεί αυτό το πρόβλημα, τα άλλα τα θεωρώ ότι είναι επιμέρους προβλήματα τα οποία μπορεί να λυθούν πολύ πολύ εύκολα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα στις χώρες που διαθέτουν δορυφορική παρουσία. Συγκαταλέγονται από τις 14 Μαΐου 2003 η Ελλάδα και η Κύπρος με την εκτόξευση του πρώτου ελληνικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου Hellasat από το ακροτήριο Canaveral στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο δορυφόρος Hellasat, μια κοινή πρωτοβουλία Ελλάδας και Κύπρου, αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με σημαντικά πλεονεκτήματα σε πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο. Και για να συζητήσουμε το θέμα, έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellasat, Χριστόδουλο Πρωτοπαπά. Κύριε Πρωτοπαπά, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Από το 2003 έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια. Έχω την αίσθηση όμως ότι κάθε φορά που θα εκτοξευθεί ένας νέος δορυφόρος είναι πάντα λες και είναι η πρώτη φορά για σας. Σας δείτε την ίδια αγωνία, το ίδιο άγχος, με την ίδια ένταση. Πάντα υπάρχει η ίδια αγωνία στην εκτόξευση ενός δορυφόρου και να φανταστείτε, το έλεγα και κάτω στη Γαλλική Γουιάννα, βασικά μέσα σε 42 λεπτά, γιατί τόσο χρειάζεται για να τελειώσει όλη η διαδικασία της εκτόξευσης, στα δικά μας ήταν 28 λεπτά για να αφαιθεί ο δορυφόρος στο διάστημα, κρίνονται 4 χρόνια, 3 με 4 χρόνια δουλειάς πολλών ανθρώπων, οι οποίοι εργάζονταν σε βάρδιες, σε 24-ωρη βάση, για να κατασκευαστεί και να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ο δορυφόρος. Άρα είναι μεγάλη αγωνία στο τέλος, όταν γίνεται η εκτόξευση, να πετύχει η εκτόξευση, να πετύχει η δρομολόγηση του δορυφόρου στη συγκεκριμένη τροχιακή θέση. Και ευτυχώς όλα πήγαν καλά την περασμένη εβδομάδα στη Γαλλική Γουιάννα. Έχουμε κάνει τους πρώτες τρεις αναφλέξεις από τις πρώτες τέσσερις αναφλέξεις από τις έξι, τις χημικές αναφλέξεις για να πάει ο δορυφόρος στην τροχιακή του θέση και μετά θα ξεκινήσουμε τις ηλεκτρικές αναφλέξεις ώστε να τον τοποθετήσουμε στις 39 μοίρες γύρω στον τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου φέτος. Αυτός ο δορυφόρος που έχουμε τώρα έχει πάρα πολλές καινοτομίες. Είναι ηλεκτροκίνητος, είναι με ιόντα που έχει ακινητήρες. Έχει ειδικούς ηλιοσυλλέκτες που για πρώτη φορά τους έχει βάλει η Lockheed σε δορυφόρο εμπορικό. Παλιά τους έβαζε σε στρατιωτικούς δορυφόρους. Και είναι ο πιο μεγάλος εμπορικός δορυφόρος που έχει κατασκευάσει μέχρι στιγμής η Lockheed. Ζυγίζει 6,5 τόνους και έχει ύψος 9,5 μέτρων. Και άνοιγμα φτερών 43-44 μέτρα. Μάλιστα. Γιατί αλλάξαμε σημείο εκτόξευσης από τη ΣΥΠΑ στην Γαλλική Γουιάννα? Βασικά, μας έδωσε, θέλαμε να επιλέξαμε σε μια διαδικασία προσφορών την Ariane Space. Η Ariane Space είναι ο ευρωπαϊκός εκτοξευτήρας, να πω, γιατί μπορεί να είναι γαλλική εταιρεία, αλλά χρηματοδοτείται και συγχρηματοδοτείται από όλη την Ευρώπη μέσω της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Και η Γαλλική Γουιάννα είναι το ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο. Είναι εκεί που έχουν κοινή παρουσία, ανήκει στη Γαλλία, είναι γαλλική χτίση από το 1574, βρίσκεται πάνω από τη Βραζιλία, είναι κοντά στον Ισημερινό, μας βολεύουν να εκτοξεύουμε κοντά στον Ισημερινό γιατί προσδίδει μια επιπλέον γραμμική ταχύτητα στον εκτοξευτήρα η ίδια η γη, παρά να είναι πιο ψηλά. Οπότε από τη Γαλλική Γουιάννα εκτοξεύονται όλοι οι πύραυλοι της Ariane Space.
Και άρα επιλέξαμε το συγκεκριμένο πύραυλο και από εκεί κάναμε τους δύο τελευταίες εκτοξεύσεις από τη Γαλλική Γουιάννα. Όταν λέμε, κύριε Πρωτοπαπά, γεωπολιτικά, τεχνολογικά και εμπορικά ωφέλη που θα επιφέρει ο δορυφόρος, τι εννοούμε? Εννοούμε στο γεγονός ότι ενισχύεται στρατηγικά η τροχιακή θέση της Ελλάδας και της Κύπρου, γιατί θα υπάρχει μια συστοιχία από δύο δορυφόρους, το Χελάσσα 3 και το Χελάσσα 4 στην ίδια τροχιακή θέση, που αυτό βολεύει πάρα πολύ και τους πελάτες μας, αλλά και τις ίδιες τις χώρες που τους ανήκει η τροχιακή θέση, γιατί αυξάνεται η φήμη της τροχιακής θέσης, το goodwill, η καλή φήμη δηλαδή, με το γεγονός ότι υπάρχουν δύο δορυφόροι, οπότε ο ένας θα είναι δράος εφεδρικός του άλλου και θα παρέχονται σημαντικές δορυφορικές επικοινωνίες πολύ υψηλής ποιότητας, όχι όπως ήταν παλιά που είχαμε μόνο ένα δορυφόρο. Από την άλλη, ελέγχονται δορυφόροι, οι δύο δορυφόροι από το έδαφος της Ελλάδας και της Κύπρου, άρα είναι μεγάλη στρατηγική σημασία η ανάπτυξη τέτοιου είδους τεχνολογιών στις δύο χώρες. Και επίσης η ίδια η εταιρεία έχει κλείσει και συμβόλαιο να ελέγχει και έναν άλλο δορυφόρο που δεν μας ανήκει, απλά και μόνο επειδή είμαστε καλή τεχνική και έχουμε καλή τεχνική ομάδα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Άρα τώρα έχουμε δύο δορυφόρους. Έχουμε δύο δορυφόρους. Τον Ελλάσσατ 3 και τον Ελλάσσατ 4. Ακριβώς. Και αυτόν που ελέγχουμε, που μας έχετε αναφέρει. Αυτό που ετοιμαζόμαστε τώρα να ελέγξουμε. Ναι. Και ενώ μας έχετε αναφέρει και στην προηγούμενη έτσι επικοινωνία που είχαμε την τηλεφωνική, ότι προετοιμάζεστε και ήδη για το Ελλάσσατ 5. Ναι, ακριβώς. Πάντα η στρατηγική της εταιρείας μας είναι όταν κατασκευάζουμε δορυφόρους, να κατασκευάζουμε με συνεργάτες, με συνεργασίες. Δεν θέλουμε να κάνουμε μόνοι μας τις επενδύσεις, ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε και τους πελάτες μας, να εξασφαλίζουμε και εμείς να γίνεται πιο ελκυστική η επένδυσή μας. Και είμαστε ήδη σε επαφή με αρκετούς οργανισμούς του εξωτερικού για να σχεδιάσουμε το Ελλάσσατ 5, ο οποίος θα είναι και αυτός πολύ καινοτόμο. Πόσα χρόνια παίρνει ο σχεδιασμός? Ο σχεδιασμός παίρνει τουλάχιστον ένα χρόνο. Ο δικός μας ο σχεδιασμός ως εταιρείας λειτουργίας του δορυφόρου. Μετά βγαίνουμε σε προσφορές. Χρειάζονται 6 μήνες περίπου να συζητήσουμε, να υπογράψουμε τα κατασκευαστικά συμβόλαια. Και μετά ξεκινά ο κατασκευαστής τη δική του σχεδίαση, την οποία εγκρίνουμε εμείς. Και έχουμε αναπτύξει τέτοια τεχνογνωσία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που η δική μας τεχνική και η μηχανική μπορούν να ελέγξουν και να κρίνουν αν μια σχεδίαση του κάποιου κατασκευαστή είναι σωστή ή όχι, και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, αλλά και μετά κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Και όλη αυτή η διαδικασία μέχρι να είναι έτοιμος ο δορυφόρος για εκτόξευση, πόσο χρόνο παίρνει? Εξαρτάται από τι καινοτομίες έχει ο συγκεκριμένος δορυφόρος. Για παράδειγμα, ο δικός μας δορυφόρος μας πήρε σχεδόν 3,5 χρόνια, 4, που είναι πάρα πολύ μεγάλη η διάρκεια της κατασκευής. Όμως είχαμε να αντιμετωπίσουμε καινούργιες μπαταρίες, καινούριους ηλιοσυλλέκτες, καινούργια θράστες, καινούργια πυραυλάκια δηλαδή πάνω που δεν έκαιγαν την παραδοσιακό καύσιμο, αλλά ήταν ηλεκτρικά. Και πολύ καινοτόμο και η όλη σχεδίαση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που ήταν πάνω στον δορυφόρο. Άρα μας πήρε αρκετό χρόνο. Όμως ο σύνηθις χρόνος για να κατασκευαστεί ένας δορυφόρος είναι από 2,5 έως 3 χρόνια. Βάζατε πάντοτε ένα χρονοδιάγραμμα? Βεβαίως, υπάρχει χρονοδιάγραμμα με τις μέρες. Με τις μέρες και τις ώρες μερικές φορές, ειδικά από το καλοκαίρι και μετά, για να μπορέσουμε να πετύχουμε να έχουμε την εκτόξευση μέσα στο Φεβρουάριο. Η αρχική εκτόξευση ήταν 23 Ιανουαρίου, αλλά καθυστέρησε λόγω του ότι καθυστέρησε είναι επιβάτης μας, γιατί εκτοξευόμαστε μαζί με δύο δορυφόρους. Ήταν και ο Ινδικός δορυφόρος μαζί μας. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε μια μικρή καθυστέρηση λόγω του συνεπιβάτη. Άρα εσείς υπολογίζετε ότι τώρα σε 3 περίπου χρόνια θα είναι έτοιμος ο Ελλάσσατ 5 για εκτόξευση? Ναι, 3 με 4 χρόνια. 3 με 4 χρόνια, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Καλή συνέχεια. Βασικά αυτά τα δορυφορικά projects έχουν μεγάλο ορίζοντα. Για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος δορυφόρος, επειδή είναι καινοτόμος, έχει 23 χρόνια ζωής. Και μην μου πείτε ποιο σας ή μέχρι τότε, όπως την άλλη φορά, θα ζούμε και θα είμαστε καλά, κύριε Πρωτοπαπά. 23 χρόνια. Κανείς δεν το ξέρει, μόνο ο Θεός το ξέρει αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Προχωράμε τώρα. Συνέντευξη στην εφημερίδα Πολίτης παραχώρησε ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή. Ο Ακιντζή φαίνεται πως επιμένει στην πολιτική ισότητα, ενώ όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, χωρίς πολιτική ισότητα δεν συζητούμε εγγυήσεις. Περισσότερα για το περιεχόμενο της συνέντευξης αλλά και την απάντηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα μας μεταφέρει η Χριστίνα Μάρκο από την αίθουσα σύνταξης. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Κυρίες και κύριοι, έκκληση προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να το εξηγήσει λεπτομερώς τα περί αποκεντρωμένης ομοσπονδίας. Απίφθινε ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή στην συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Πολίτης. Λύσεις που κινούνται στην κατεύθυνση των δύο κρατών δεν είναι εφικτό να γίνουν αποδεκτές από όλα από τους Ελληνοκυπρίους, τόνισε ο τουρκοκύπριος ηγέτης, αναφέροντας μάλιστα ότι η μόνη εναλλακτική στο status quo είναι η ομοσπονδία. Επασήμενο ότι για να υπάρξει μια συζήτηση επί του κεφαλαίου των εγγυησεών, πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα της πολιτικής ισότητας, φέρνοντας ως παράδειγμα το θέμα του φυσικού αερίου. Αναφερόμενο στις δύο του συναντήσεις με την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΝΤΖΕΝ Χολούτ την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ότι η Λούτ ψάχνει για κοινό έδαφος. Ερωτηθείς για την τοποθέτησή του στην αναφορά του Αντώνιου Κουτέρες ότι οι εγγυήσεις του 1960 δεν είναι βιώσιμες και θα τελειώσουν, ο Ακιντζή προέταξε το θέμα της πολιτικής ισότητας. Όσο υφίσταται εντύπωση ότι θα υπάρξει εξουσία της πλειοψηφίας επί της μειοψηφίας, τότε η μειοψηφία θα αναζητεί κάθε προστασία και θα την αναζητεί μόνο σε μια κατεύθυνση, πρόσθεσε Στέφανη συνέντευξη του ο Ακιντζή. Τη συνέντευξη Ακιντζή σχολίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αναφερόμενος ειδικά στο θέμα της πολιτικής ισότητας, ο κύριος Αναστασιάδης δήλωσε πως αν με την πολιτική ισότητα εννοεί την θετική ψήφο για κάθε απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης ή άλλου θεσμικού οργάνου, λυπούμε, αλλά αυτό δεν είναι πολιτική ισότητα, αλλά δημιουργεί πολιτική ανισότητα, ανέφερε ο Πρόεδρος. Να υπενθυμίσουμε τέλος, Στέφανη, ότι η συνάντηση των δύο ηγετών έκλεισε για τις 26 Φεβρουαρίου. Χριστίνα Μάρκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού, θα συζητήσουμε σήμερα το Κυπριακό, τις ευρωεκλογές και άλλα θέματα. Συνδεόμαστε αμέσως με το στούντιό μας στη Λευκωσία. Να δούμε εικόνα. Κύριε Κυπριανού, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κύριε Κυπριανού, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από το Κυπριακό. Τους τελευταίους μήνες ασκείται δρυμία κριτική στον πρόεδρο Αναστασιάδη, κατηγορώντας τον μάλιστα ότι έχει εκφύγει από τα συμφωνηθέντα. Να θεωρήσουμε κιόλας ότι δεν τον εμπιστεύεστε πλέον στο εθνικό θέμα. Και κάτι σχετικό, πολλοί κατηγορούν το ΑΚΕΛ και σας προσωπικά ότι ενώ γνωρίζετε τα δεδομένα και την τουρκική αδιαλαξία, επιθετικότητα και συνεχιζόμενη προκλητικότητα, εντούτοις εξαπολύεται τα μέλη σας μόνο εναντίον του Προέδρου. Πριν μερικούς μήνες είχατε στην Άγκυρα συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Αυτή η συνάντηση σας έπεισε ότι η Τουρκία έχει την πολιτική βούληση να επιλύσει με δίκαιο τρόπο το Κυπριακό. Το ότι η Τουρκία έχει την κύρια ευθύνη για τη μη επίλυση του Κυπριακού είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε από το 1974. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να διαρωτηθούμε είναι εμείς τι κάνουμε για να δυσκολέψουμε την Τουρκία αντί να τη διευκολύνουμε στην προώθηση των δικών της στόχων. Διότι εκείνοι οι οποίοι μας κατηγορούν ότι τάχα υιοθετούμε τις τουρκικές θέσεις και την διευκολύνουμε στην προώθηση της προπαγάνδας της, είναι εκείνοι που την διευκολύνουμε τις θέσεις τις οποίες διατυπώνουν. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Όταν κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τη λύση της ζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας, να διεκδικήσουμε μια λύση ενιαίου κράτους, ή ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν το λένε αυτόν, αλλά έμμεσα εκεί οδηγούν οι απόψεις οι οποίες κατατίθενται από τη δική τους στην πλευρά. Ποιο διευκολύνουν? Δεν είναι την Τουρκία που διευκολύνουν, η οποία θέλει να αποστασιοποιηθεί από τη λύση της Ομοσπονδίας. Θα ήταν πολύ ευτυχής η Τουρκία αν συνέβαινε κάτι τέτοιο και θα έθετε βέβαια τη λύση δύο κρατών πάνω στο τραπέζι, όπως επιχειρεί τώρα να πράξει. Εμείς επιμένουμε, αγαπητή κυρία Φλωρίδου, ότι το μόνο σημείο στο οποίο μπορούμε να συναντηθούμε Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι είναι η λύση της Ομοσπονδίας, της ζωνικής δικοινοτικής. Τώρα, μας έπεισε ο κύριος Τσαβούσογλου ότι όντως η Τουρκία ενδιαφέρεται για τη λύση. Η Τουρκία δεν πιεστεί από τη δική μας πλευρά. Δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει από τις θέσεις τις οποίες διατυπώνει.
Στις διαπραγματεύσεις θα διαπιστώσουμε ποιες είναι οι πραγματικές θέσεις της Τουρκίας. Εκεί θα φανεί κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν για την επίτευξη λύσης ή όχι. Και αν όχι, τότε θα παραμείνουν εκτεθειμένοι στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Γιατί ασκούμε κριτική στον κύριο Αναστασιάδη, όχι εξοντοτική. Εξοντοτική να ασκούσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός και προσωπικά ο κύριος Αναστασιάδης στον Δημήτρη Χριστόφιαν όταν ήταν πρόεδρος. Εμείς θεωρώ ότι ασκούμε μια πολύ καλόπιστη κριτική, τεκμηριωμένη πάντοτε, με συγκεκριμένα επιχειρήματα, στα οποία επιχειρήματα δεν παίρνουμε ποτέ απαντήσεις. Γιατί λοιπόν ασκούμε την κριτική στον κύριο Αναστασιάδη? Διότι ενώ είχε τη δυνατότητα στο Κράνος Μοντάνα, από τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έλεγε ότι θα έπρεπε να καταργηθούν οι εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα, να πετύχει κάτι τέτοιο, όχι απλά και μόνο δεν το πέτυχε, όχι απλά και μόνο δεν εστρίμωξε την τουρκική πλευρά, αλλά αντιθέτως αποενοχοποιήθηκε η Τουρκία και επιρρύπτονται ευθύνες σε εμάς και στον κύριο Ακιντζή. Την ίδια στιγμή επικρίνουμε τον κύριο Αναστασιάδη, διότι μετά από το Κράνος Μοντάνα και ενώ επαρήλθε πάνω από 1,5 χρόνος, δεν ανέλαβε καμία απολύτως πρωτοβουλία για να υπάρξει νέα προσπάθεια στο Κυπριακό. Από το 1974 αποφασίσαμε οι Ελληνοκύπροι ότι ένας τρόπος υπάρχει για λύση στο Κυπριακό. Μέσω διαπραγματεύσεων. Εάν δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, πώς θα λύσουμε το Κυπριακό? Το μόνο που πετυχαίνουμε με έναν παρατεταμένο αδιέξοδο είναι να σκορπείται η απογοήτευση ανάμεσα στον κόσμο ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού, να επιτείνεται η αμφισβήτηση και η ανησυχία ή έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και να παρέχεται χώρος για να επιχειρείται να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απαράδεκτες λύσεις, όπως είναι η λύση των δύο κρατών ή της συνομοσπονδίας. Κύριε Κυπριανού, οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να ξεκινήσουν από, από τις συναντήσεις με τον, κατοχικό ηγέτη, με τον Μουσταφά Ακιντζή. Μα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει ξεκαθαρίσει κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα ήταν έτοιμο να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις. Λέει ότι για να επαναρχίσει οι διαπραγματεύσεις πρέπει αυτές να έχουν νόημα. Δηλαδή να είναι ουσιαστικές και να μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Και ξεκαθαρίζει ότι σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό θέμα θα έχουμε δύο τραπέζια. Στο ένα θα συζητιέται το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων με μια σύνθεση και στο άλλο θα συζητιούνται τα θέματα της εσωτερικής ψυχής με την συμμετοχή των δύο κοινοτήτων και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η διαδικασία που προτείνει ο Γενικός Γραμματέας καλύπτει και τις ανησυχίες τις οποίες διατυπώνουμε ότι ο κύριος Ακιντζή προτάσει το θέμα της πολιτικής ισότητας. Κανένας δεν μπορεί να προτάξει οτιδήποτε. Ο κύριος Κουτίγιαρας είπε ότι είναι πακετοποιημένα τα θέματα και πρέπει να συζητιούνται ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου εκπίπτουν και η απέτηση του κύριου Ακιντζή να συζητηθεί πρώτα η πολιτική ισότητα και η δική μας βέβαια, ότι πρώτα πρέπει να καταλήξουμε στα θέματα ασφάλειας και μετά να συζητηθούν τα υπόλοιπα. Ναι. Πώς μπορούν όμως να ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις όταν δεν έχουν συμφωνηθεί οι όροι αναφοράς, κύριε Κυπριανού? Ξέρετε, πριν να φτάσουμε στους όρους αναφοράς ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Με την έννοια ότι ήταν πολύ πιο απλά. Απέσυρε ο κύριος Αναστασιάδης τις προτάσεις του, ο κύριος Ακιντζή απέσυρε το χάρτη, ελέγχτηκαν πολλά πράγματα, μεσολάβησαν πάρα πολλά από τότε μέχρι σήμερα και φτάσαμε στο σημείο ο Γενικός Γραμματέας να ζητά όρους αναφοράς. Είναι πολύ πιο σύνθετη η προσπάθεια και πολύπλοκη. Είναι προφανές ότι αν δεν καταλήξουμε σε αυτούς δεν μπορούν να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις. Και λυπούμε να πω ότι με βάση τα δεδομένα όπως είναι αυτή τη στιγμή διαμορφωμένα, δεν διαφαίνεται προοπτική σύντομης επανέναρξης της συζήτησης για λύση στο Κυπριακό. Ναι. Τώρα, από την επερχόμενη συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Μουσταφά Ακιντζή, έχετε κάποιες προσδοκίες? Προσδοκίες έχω. Τώρα, όμως,
Αναλύοντας αντικειμενικά τα δεδομένα, δεν θα έλεγα ότι κάποιος μπορεί να είναι πολύ αισιόδοξος, εκτός εάν συνειδητοποιήσουν οι δύο ηγέτες την ευθύνη τους έναντι του τόπου και του λαού μας και αποφασίσουν ότι θα λειτουργήσουν ως Κύπροι πάνω απ' όλα και θα επιχειρήσουν να συνεργαστούν. Η προσδοκία μας είναι ακριβώς να υπάρξει ένα τέτοιο κλίμα και τέτοιες πολιτικές θέσεις οι οποίες θα επιτρέψουν το ξεπέρασμα των δυσκολιών που υπάρχουν, να προχωρήσουμε στην κατάληξη στους όρους αναφοράς και στη συνέχεια να επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις τον ερχόμενο Ιούνιο βέβαια πλέον, γιατί είναι προφανές ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν συμφωνήσει ότι πάμε για τον Ιούνιο. Μπορεί να γίνει αυτό όμως γνωρίζοντας βεβαίως ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά καθοδηγείται από την Άγκυρα. Με αυτές τις προσεγγίσεις το μόνο που πετυχαίνουμε και αναφέρομαι στον πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη βέβαια, το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να προσβάλλουμε τους Τουρκοκύπριους και να τους κάνουμε να παίρνουν μια αμυντική στάση εναντί μας, δηλαδή να έχουν αμφιβολίες για το πόσο ειλικρινείς είμαστε. Δηλαδή, ο κύριος Ακιτζή μπορεί να αποφασίσει μόνος του. Δεν μπορεί να κάνει. Τα θέματα της εσωτερικής ψυχής θεωρώ πως δεν έχει κανένα πρόβλημα να αποφασίσει. Με την έννοια ότι είναι θέματα που αφορούν τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους. Και ξεκαθαρίσαμε, τουλάχιστον εμείς ξεκαθαρίζουμε, ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να μας απαλλάσσει από την κατοχή και από την δυνατότητα του οποιοδήποτε να επεμβαίνει στα εσωτερικά μας. Όμως, θέλω να σας υπενθυμίσω το εξής. Τον Απρίλιο του 2018, ο κύριος Τσαβούσογλου είχε έρθει στα κατεχόμενα και εκεί επιχείρησε να στριμώξει τον κύριο Ακιντζή, λέγοντας ότι πρέπει να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τη λύση δύο κρατών. Ποια ήταν η απάντηση του κύριου Ακιντζή σε αυτήν την πίεση η οποία του ασκήθηκε από την Τουρκία? Απευθύνθηκε στον κύριο Αναστασιάδη και του είπε «έλα να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εκεί που εμείναμε στο Κράτ Μοντάνα, στη βάση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας». Απαντούσε στον κύριο Τσαβούσογλου με αυτόν τον τρόπο. Και τι του είπε ο κύριος Αναστασιάδης? «Έχεις την άδεια της Τουρκίας για να καταθέσεις αυτήν την πρόταση? Αντί να αδράξει την ευκαιρία να επαναρχίσουμε διαπραγματεύσεις στη βάση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας», εμείωνε τον κύριο Ακιντζή λέγοντας το ότι δεν είχε άδεια από την Τουρκία για να καταθέσει τη συγκεκριμένη πρόταση. Ναι, όμως και στη χθεσινή του συνέντευξη ο κύριος Ακιντζή είπε ότι χωρίς πολιτική ισότητα δεν συζητούμε εγγύησεις. Άρα δεν είναι μόνο τα εσωτερικά θέματα. Πολιτική ισότητα είναι θέμα καθαρά εσωτερικό. Ναι, οι εγγύησεις όμως... Και να πω ότι ναι, σίγουρα όχι. Και αυτόν πρέπει να συζητιούνται ταυτόχρονα σε δύο χωριστά τραπέζια αυτά τα θέματα. Όμως να πω το εξής για το θέμα της πολιτικής ισότητας. Mm-hmm. Στο ψήφισμα 1989, δεν με απατάει η μνήμη μου, προνοείται η πολιτική ισότητα. Τότε το ΑΚΕΛ την αποδέχτηκε. Πολιτική ισότητα και όχι αριθμητική. Το τονίζω αυτό. Τα άλλα πολιτικά κόμματα ήταν διστακτικά. Στην εξέλιξη των χρόνων, είναι καθολικής αποδοχής πλέον η πολιτική ισότητα. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Γκουτιέρες, στο πλαίσιο του αναφέρεται σε αυτό το θέμα και λέει ότι οι Τουρκοκύπροι δεν θα έχουν μια ψήφο παντού. Θα έχουν εκεί και όπου επηρεάζονται τα ζωτικά τους συμφέροντα. Mm-hmm. Μας καλύπτει λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας με την τοποθέτησή του. Εμείς έχουμε αποδεχτεί την πολιτική ισότητα από το 1992 και διερωτούμε ειλικρινά γιατί μας ενοχλεί όταν ο κύριος Ακιντζή επιμένει στην πολιτική ισότητα. Μας ενοχλεί στο βαθμό που παρερμηνεύει την ερμηνεία που αποδίδουν τα Ηνωμένα Έθνη. Στο τραπέζι θα διαφανεί τι ακριβώς εννοεί και θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας εκεί. Και ο Γενικός Γραμματέας ήταν ξεκάθαρο στο πλαίσιο του ότι δεν μπορούν να έχουν παντού μια ψήφων οι Τουρκοκύπροι. Και καταλήγω λέγοντας ότι επειδή επιμένει ο κύριος Ακιντζή ότι θα πρέπει να συζητηθεί ως θέμα προτεραιότητας η πολιτική ισότητα, δεν προτείνει κάτι τέτοιο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Με την παγετοποίηση των θεμάτων ξεκαθαρίζει ότι
Όλα τα ζητήματα συζητιούνται ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου η ανησυχία μας για αυτό που λέει ο κύριος Ακιντζή καλύπτεται. Δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η απέτηση του κύριου Ακιντζή. Ναι. Η θέση σας όσον αφορά την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, ποια είναι κύριε Κυπριανού? Είστε έτοιμος εσείς να συζητήσετε τη θέση αυτή? Ναι, είπαμε από την αρχή, που όταν την πρωτοκατάθεσε αυτήν ο κύριος Αναστασιάδης, από το 2012 πρέπει να πω, ότι εμείς δεν τασσόμαστε ενάντια από θέση αρχής. Θέλουμε να ξέρουμε όμως ποιες αρμοδιότητες ο κύριος Αναστασιάδης θέλει να μεταφέρει από την κεντρική κυβέρνηση στις συνιστώσεις οντότητες. Τον ερωτήσαμε το 2012. Τον ερωτήσαμε σε δύο συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου που έγιναν πολύ πρόσφατα, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν πρωτοκατέθεσε αυτήν την άποψη. Έκαμε ένα δημόσιο διάγγελμα προς τον κυπριακό λαό για να εξηγήσει την αποκεντρωμένη ομοσπονδία και μέχρι σήμερα δεν μας έχει πει τίποτε. Όταν μας πει λοιπόν ο κύριος Αναστασιάδης τι εννοεί, εμείς θα το συζητήσουμε. Θέλω όμως να επισημάνω ότι αυτό το θέμα ήταν κλειστό. Ποιες θα είναι οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της κεντρικής, της κεντρικής κυβέρνησης ήταν συμφωνημένο. Και ο Γενικό Γραμματέας δεν το ανάφερε στα θέματα τα οποία εκκρεμούν. Και τις αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης, όπως τις έχουμε συμφωνήσει, είναι ο κύριος Αναστασιάδης που τις έχει συμφωνήσει. Διερωτούμε λοιπόν γιατί σκέφτηκε τώρα να αναιρέσει τον εαυτόν του, να ανοίξει ένα κεφάλαιο το οποίο ήταν κλειστό και να επιδιώξει να συζητηθούν τα θέματα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας. Ακόμα και να συμφωνήσουμε σε αυτό, τα υπόλοιπα πέντε κεφάλαια τα οποία έχει θέσει ο κύριος Κουτιέρες κάτω θα εξακολουθήσουν να παραμένουν ανοιχτά. Μήπως έγινε αυτό για να αποφύγουμε έτσι το θέμα της πολιτικής ισότητας? Μα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτεί η διεθνής κοινότητα ότι δεν θα υπάρχει πολιτική ισότητα, ότι θα υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην Κύπρο. Ναι. Εμπιστεύεστε εσείς τον Μουσταφά Ακιντζή? Κοιτάξτε, ο κύριος Ακιντζή είναι ένας πολιτικός ο οποίος διαχρονικά υποστήριζε την επίτευξη λύση στο Κυπριακό. Δεν πάβει από του να είναι ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Δεν πρόκειται να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ελληνοκυπριακής κοινότητας ο κύριος Ακιντζή. Έχει θέσεις και απόψεις με τις οποίες διαφωνούμε. Αν δεν πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν δεν συζητήσουμε μαζί του, εάν δεν είμαστε πιστικοί και καλά προετοιμασμένοι στην επιχειρηματολογία την οποία θα αναπτύξουμε, δεν πρόκειται να τον πείσουμε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι ένας τρόπος υπάρχει να τα διακριβώσουμε όλα αυτά, αν είναι έτοιμος ο κύριος Ακιντζή να πάει πραγματικά σε λύση. Να πάμε στις διαπραγματεύσεις. Εκεί θα φανεί και ποιες είναι οι προθέσεις του κύριου Ακιντζή και ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας. Και βέβαια και οι δικές μας, τονίζω. Ναι. Κύριε Κυπριανού, με το Εθνικό Συμβούλιο τι γίνεται? Υπάρχει εντύπωση στον κόσμο ότι άλλα λέγονται μέσα και άλλα λέγονται από τους αρχηγούς όταν εξέλθουν από αυτό. Έτσι λυπούμε γίνεται. Ειλικρινά. Λυπούμε ειλικρινά, διότι προχτές, τι εννοώ την περασμένη Παρασκευή, έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τη συνάντηση του με την κυρία Λούτα, αλλά και για τη συνάντηση του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Ερτοάν. Και ενώ μας είπαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα ο κύριος Αναστασιάδης, πολιτικοί αρχηγοί όταν βγήκαν έξω, είπαν, παρουσίασαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Τι να πω, ειλικρινά διαρωτούμε τι να πω. Όμως, ναι, επειδή δημιουργούνται εντυπώσεις, θέλω να πω το εξής. Η εικόνα που μας έδωσε ο κύριος Αναστασιάδης για την ενημέρωση της οποίας έτυχε από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο διεξήχθηκε μέσα σε φιλικό κλίμα και με δεδηλωμένη την επιθυμία του κύριου Ερτογάν να βρεθεί τρόπος για αποκλιμάκωση της έντασης. Και μάλιστα ελέγχθηκε εκεί ότι η προτεραιότητα του σε ό,τι αφορά τον Κυπριακό είναι η πολιτική ισότητα και το εδαφικό,
Και βγαίνοντας έξω, κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί παρουσίασαν μία εικόνα εντελώς διαφορετική. Λυπούμε, ειλικρινά λυπούμε. Αυτό υποτιμά την νοημοσύνη του λαού. Υποτιμά την νοημοσύνη τη δική μας και επιχειρεί να παραπλανήσει τον λαό. Βεβαίως που δεν ενημερώνεται σωστά. Τώρα, θέλω να περάσουμε στις ευρωεκλογές, κύριε Κυπριανού. Πόσο σημαντικές είναι για σας οι ευρωεκλογές, ποιο είναι το στοίχημα για το ΑΚΕΛ σε αυτές τις εκλογές και κάτι παρεμφερές τους νέους κυρίως. Πώς θα τους πείσουμε, κύριε Κυπριανού, να πάνε στις κάλπες? Να πω ότι για μας οι ευρωεκλογές έχουν μια διπλή σημασία. Πρώτα και κύρια έχει σημασία ποιους θα στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πόσους θα στείλουμε από κάθε πολιτική παράταξη. Διότι πολλές από τις αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν τη δική μας ζωή στην Κύπρο παίρνονται στο επίπεδο το ευρωπαϊκό. Συζητιούνται δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού να έρθουν εδώ. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν εκεί άνθρωποι οι οποίοι θα προστατεύουν τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του λαού, των εργαζομένων. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις. Η δεύτερη σημασία που έχει αυτή η εκλογική αναμέτρηση για μας είναι το ποιος θα είναι ο συσχετισμός δυνάμεων που θα δημιουργηθεί στο εσωτερικό. Έχει τεράστια σημασία να ενισχυθεί το ΑΚΕΛ που είναι η δύναμη εκείνη η οποία αντιπολιτεύεται τις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη Συναγερμού, που κατά πλειοψηφία είναι ενάντια στην πλειοψηφία του κυπριακού λαού. Και αυτή η πολιτική δύναμη κατά την άποψή μας είναι το ΑΚΕΛ. Γι' αυτό να αποδίδουμε μεγάλη σημασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αριθμητικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Αντιθέτως, μας ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, να στείλουμε έναν ισχυρό μήνυμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εδώ στην Κύπρο. Πώς πείθουμε τους νέους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε αυτήν τη διαδικασία? Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή η αποχή της νέας γενιάς από τις εκλογικές αναμετρήσεις, με έναν δικαιολογημένο παράπονο, ότι τα πολιτικά πρόσωπα δεν ενδιαφέρονται για το μέλλον και την προοπτική τους. Και εδώ ακριβώς θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθειά μας. Πώς θα τους πείσουμε ότι όντως γνιαζόμαστε για το δικό τους μέλλον και για τη δική τους προοπτική. Ότι θέλουμε να διαμορφώσουμε δεδομένα τέτοια τα οποία θα τους επιτρέψουν από τη μια να βρουν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης στην Κύπρο, θα μπορέσουν να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία και να χτίσουν σιγά σιγά την δική τους οικογενειακή κατάσταση, ξέροντας ότι θα μπορούν να αντεπεξέλθουν και σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, αλλά και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν. Και εδώ θα πρέπει να στοχεύουν οι πολιτικές θέσεις που διατυπώνει το κάθε πολιτικό κόμμα και πρωτίστως οι κυβερνήσεις βέβαια. Θα λέγατε ότι είναι δικαιολογημένη η απαξίωσή τους? Κοιτάξτε, όπως συμπεριφέρεται μια μερίδα πολιτικών προσώπων και μια μερίδα πολιτικών κομμάτων, θα έλεγα ότι μοιραία οδηγούμε τους νέους στην αποστασιοποίηση και στην αποχή. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν προσεγγίσεις για να τους πείσουμε ότι αξίζει τον κόπο να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες, αξίζει τον κόπο να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Ναι. Τώρα, θέλω να δούμε λίγο το γεσί, κύριε Κυπριανού. Πόσο αισιόδοξος είστε ότι αυτό θα εφαρμοστεί και θα λειτουργήσει σωστά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, δεδομένη της άρνησης των ιδιωτών γιατρών να συμμετάσχουν? Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, το Γενικό Σύστημα Υγείας, και έτσι θα πρέπει να το προσεγγίζουμε όλοι. Είναι προφανές ότι σε αυτό πάντως συμφωνούν όλοι. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ναι. Μέχρι εδώ δυστυχώς. Είναι προφανές ότι από την αρχή κάποιοι είχαν διαφορετική άποψη. Ήθελαν να προωθηθεί το πολυασφαλιστικό και όχι το μονοασφαλιστικό. Και δεν είναι μόνο κάποιοι γιατροί που είχαν αυτή την άποψη, είναι και πολιτικά κόμματα. Ο κύριος Αναστασιάδης, ο κύριος Νεοφύτου παραδέχτηκαν ότι αυτή ήταν η θέση τους. Αλλά επειδή όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα είχαμε άλλη άποψη
τελικά επεκράτησε το μονοασφαλιστικό. Εγκρίναμε κατά την άποψή μας δύο καλές νομοθεσίες και για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων αλλά και για το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Το πρόβλημα που προκύπτει στο ότι η κυβέρνηση φαίνεται ανεπαρκέστατη στην προσπάθεια ανεφαρμογής αυτών τα οποία έχουμε να αποφασίσει. Έχουν φέρει σε ένα στάδιο κατάρρευσης τα δημόσια νοσηλευτήρια, τα οποία θα ήταν η ραχοκοκαλιά του ΓΕΣΥ. Αφαίρεσαν από το δημόσιο τομέα της υγείας 500 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτόν από μόνο του λέει πάρα πολλά για την κατάσταση που υπάρχει στον τομέα της δημόσιας υγείας. Εκαθυστέρησαν πάρα πολύ στο να εμπλακούν σε συζητήσεις παραγωγικές με τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. Με αποτέλεσμα να αναφύονται πολλά προβλήματα σε αυτές τις συζητήσεις οι οποίες έγιναν την τελευταία στιγμή. Εάν είχαμε περισσότερο χρόνο, θα ήμουν αισιόδοξος ότι θα ήταν πολύ πιο καλά τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή η έκκληση που απευθύνουμε στην κυβέρνηση είναι να προχωρήσει με πολύ πιο εντατικούς ρυθμούς στις συζητήσεις και στην επίλυση προβλημάτων, πάντοτε μέσα στη φιλοσοφία του μονοασφαλιστικού ΓΕΣΥ, και ταυτόχρονα απευθύνουμε έκκληση στους γιατρούς να σκεφτούν όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και την κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία θα πρέπει να διέπει τη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας. Ο χρόνος πάντως υπήρχε, κύριε Κυπριανού, δεν είναι χθεσινό το θέμα. Απλά νομίζω είναι έχουμε... δύο χρόνια. Είναι αυτή η νοοτροπία την τελευταία στιγμή. Ακριβώς. Είναι δυόμιση χρόνια που εγκρίναμε τα σχετικά νομοσχέδια. Η κυβέρνηση είχε όλον τον χρόνο μπροστά της έγκαιρα να εμπλακεί σε συζητήσεις για να προωθηθούν όλα αυτά τα θέματα. Δυστυχώς καθυστέρησαν πάρα πολύ. Πριν λίγο ακούσαμε από τον αντιπρόεδρο του ΠΙΣ, τον κύριο Καραϊσκάκη, να λέει ότι η νομοθεσία θα έπρεπε να επιστρέψει πίσω στη Βουλή για να γίνει τροποποίηση. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Τροποποίηση σε τι? Τροποποίηση στα διάφορα αιτήματα που έχουν. Ναι, αλλά αν η απέτηση ενδεχομένως και στην αύξηση ενδεχομένως του προϋπολογισμού, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο προϋπολογισμός, έχουμε εξασφαλίσει η δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην τελευταία σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό για το εξής. Καταρχάς μας ελέγχθηκε εκεί ότι κατά μέσον όρων όλες οι ιατρικές επισκέψεις στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε 1.800.000. Έχει ληφθεί πρόνοια στη δική μας την περίπτωση για 2.200.000 επισκέψεις. Δηλαδή αρκετά πιο πάνω από τον μέσον όρο. Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εδεσμεύτηκε, όταν του είπαμε, τώρα το δεσμεύτηκε βέβαια να πω ότι εκατέντησε έναν άκτητο, αλλά έχει πει εκεί ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση η κυβέρνηση. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα 2.200.000 επισκέψεων δεν επαρκούν, να βάλουν πρόσθετα λεφτά στον προϋπολογισμό του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Ως εκ τούτου αυτό το ζήτημα δεν θεωρώ ότι πρέπει να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στις προσπάθειες εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Ναι. Τώρα, θα ήθελα και ένα σχόλιο, κύριε Κυπριανού, για το πλήγμα που δέχθηκε ο χώρος της δικαιοσύνης από τις καταγγελίες του κυρίου Νίκου Κληρίδη για οικογενειοκρατία, γραφειοκρατία, διαπλοκή στο δικαστικό σώμα. Οι μεταρρυθμίσεις που έπονται στη δικαιοσύνη θα επαναφέρουν στον πολίτη την αξιοπιστία του ή για το θέσμα αυτό? Και πιστεύετε ότι ο πρόεδρος του Ανωτάτου θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί? Νομίζω ότι το όποιον πλαίσιο, δηλαδή είτε κανονισμοί, είτε νομοθεσίες κλπ, απλά μας βοηθούν να λειτουργήσουμε πιο σωστά. Από εκεί και πέρα το προσωπικό παράδειγμα του καθενός είναι εκείνο που θα πείσει την κοινωνία για το ότι αξίζει να τον εμπιστεύεται. Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, είναι με λύπη μας που διαπιστώνουμε όλα αυτά τα οποία έχουν λεχτεί το τελευταίο διάστημα. Για την εμπλοκή του γραφείου του συγκεκριμένου του κύριου Πολυβίου με δικαστές του Ανωτάτου.
Νομίζω κανένας δεν μπορεί να νιώθει ευτυχία για όλα αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Δεν είναι με δηλώσεις είτε από τη δική μας πλευρά είτε από τους δικαστές του Ανωτάτου που θα καθησυχαστεί η κοινή γνώμη και θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της ξανά προς το δικαστικό σώμα. Είναι μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, συγκεκριμένες πρακτικές, συγκεκριμένες αποφάσεις και με το προσωπικό παράδειγμα του κάθε ενός. Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά τον κύριο Νικολάτο. Νομίζω ότι έγιναν κάποιοι ατυχείς χειρισμοί και ατυχείς δηλώσεις. Ο καθένας από εμάς πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Δεν θα ήθελα να πω οτιδήποτε περισσότερο σε αυτό το θέμα. Ναι. Κλείνοντας, κύριε Κυπριανού, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αληθεύουν κάποιες πληροφορίες που σας αφέρουν να επιθυμείτε να επαναδιεκδικήσετε τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Κάποιοι μάλιστα σας φέρουν να θέλετε να είστε και υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ξέρετε, κάποιοι ξέρουν πολύ περισσότερα για το τι σκέφτομαι από εμένα τον ίδιο. Είναι εκπληκτικό το ότι διαβάζω. Αγαπητοί Στέφανη, αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα μας είναι οι ευρωεκλογές. Άστε να τελειώσουμε με τις ευρωεκλογές και εμείς όπως μάθαμε στο ΑΚΕΛ να συζητούμε συλλογικά τα διάφορα ζητήματα τα σημαντικά και να παίρνουμε τις αποφάσεις μας, θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Αλλά ειλικρινά διερωτούμε από πού ανακαλύπτουν κάποιοι ότι μάλιστα κάνω και σκέψεις για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Δηλαδή μας λέτε ότι εγώ τουλάχιστον δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Προς το παρόν δεν υπάρχει έτσι καπνός, έτσι. Η προτεραιότητα μας είναι οι ευρωεκλογές. Mm-hmm. Ναι, είναι οι ευρωεκλογές η προτεραιότητα μας. Αμέσως μετά και εν ώψη του συνεδρίου που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2020, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε Κυπριανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και πάμε τώρα στα του καιρού. Νέο χαμηλό βαρομετρικό επηρεάζει την περιοχή μας από την Τετάρτη. Αναλυτικά όμως θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες ο κύριος Παναγιώτης Λίγκης, λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας. Κύριε Λίγκη, καλό σας μεσημέρι. Ναι, καλό σας μεσημέρι. Τι φέρνει μαζί του το νέο βαρομετρικό? Κυρίως βροχές. Βροχές από την Τετάρτη, σωστά? Ναι, κοιτάξτε, ουσιαστικά θα αρχίσει να μας επηρεάζει από Τετάρτη απόγευμα προς βράδυ. Ναι. Δηλαδή, σήμερα και αύριο έχουμε κάποιες αυξημένες νεφώσεις που ειδικά αύριο πολύ πιθανό να μας δώσουν κάποιες ελαφρές ασήμαντες βροχές, κυρίως σε κάποιες ορεινές περιοχές και κάποιες νότιες περιοχές. Τώρα, Τετάρτη αρχικά θα έχουμε ένα αλλαγή κυρίως αίθριου καιρού και συννεφιάς, κάποιες τοπικές πάλι ελαφρές βροχές. Mm-hmm. Ελαφρά βροχόπτωση στα ορεινά, αλλά από αργά το απόγευμα και το βράδυ το σκηνικό αλλάζει. Αναμένουμε κυρίως συννεφιασμένο καιρό, βροχές, μημονωμένες καταιγίδες, χιόνια στα ψηλότερα ορεινά και φαίνεται ότι μέχρι το πρωί της Πέμπτης να επηρεάζεται όλο το νησί. Φυσικά τις περισσότερες βροχές μάλλον θα τις έχουμε πάλι στις δυτικές, νοτιοδυτικές περιοχές του νησιού. Θα συνεχίσει να μας επηρεάζει την Πέμπτη αυτό το βαρομετρικό, δηλαδή την Πέμπτη αναμένουμε και μετά κάποιες τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες. Την Παρασκευή λιγότερα φαινόμενα, λιγότερα τόσο σε ένταση όσο και σε έκταση, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η Παρασκευή είναι τελευταία μέρα της πρόγνωσης του δελτίου μας, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε μια μικρή αναδιοργάνωση του συστήματος και μπορεί να μας δώσει και τις επόμενες μέρες βροχές. Και αυτό σημαίνει, κύριε Λίγκη, ότι θα έχουμε και συντή μείωση της θερμοκρασίας. Κοιτάξτε, τώρα οι θερμοκρασίες μας είναι ψηλές. Ναι. Μιλούμε για 18 με 19 βαθμούς γενικά στο νησί. Είναι πιο πάνω από τις μέσες της εποχής. Ναι, ναι. Ναι. Είμαστε, οι μέσες τιμές είναι κοντά στους 15 με 16 βαθμούς. Αύριο αναμένουμε μια μικρή πτώση της τάξης. Ουσιαστικά λόγω της συννεφιάς η αέρια μας δεν αλλάζει. Απλώς επειδή θα έχουμε περισσότερη νέφωση, λιγότερη ηλιοφάνεια, μια πτώση κάπου ένα βαθμό. Τώρα, την Πέμπτη έχουμε πτώση. Την Πέμπτη αναμένουμε πτώση της τάξης των 4 βαθμών περίπου. Οπότε εκεί θα δούμε τη διαφορά σε συνδυασμό με τις βροχές. Ναι, θα αισθανθούμε τη διαφορά της θερμοκρασίας. Παρόλο που γενικά οι θερμοκρασίες δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλές.
είναι ελαφρώς πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόγνωση. Yeah. Να δούμε τώρα και τις κάρτες με τις θερμοκρασίες των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Αθήνα 17 με 11, Θεσσαλονίκη 14 με 5, Λονδίνο 9 με 3, Βρυξέλλες 8 με 1 βαθμό, Παρίσι 9 με 0. Ρώμη 13 με 3, Μόσχα 0 με μείον 2, Βουκουρέστι 12 με 3, Βερολίνο 6 με 1 βαθμό και Μαδρίτη 14 με 0. Σε αυτό το σημείο περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα στις ειδήσεις από τις επαρχίες μας. Υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στην Τάλα, διερευνά το ΤΑΕΠ ΑΦΟ. Η Νάταλη Γεωργίου θα μας ενημερώσει. Νάταλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στην Τάλα, διερευνά το ΤΑΕΠ ΑΦΟ. Σύμφωνα με την αστυνομία, καταγγέλθηκε το Σάββατο στις 7 το απόγευμα από Νορβηγό ιδιοκτήτη κατοικία στην Τάλα ότι μεταξύ των ωρών 3.30 με 6.30 το απόγευμα και ενώ αυτός απουσίαζε από το σπίτι, άγνωστοι ήλθαν στην οικία του και απέσπασαν ρολόγια και βραχιόλια συνολικής αξίας 58.000 ευρώ. Όπως ανέφερε ο παραπονούμενος, οι δράστες του απέσπασαν ένα γυναικείο ρολόι αξίας 5.000 ευρώ, ένα αντρικό ρολόι αξίας 22.000 ευρώ, ένα αντρικό ρολόι αξίας 28.000 ευρώ και ένα γυναικείο βραχιόλι αξίας 3.000 ευρώ. Μέλη του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων ΠΑΦΟ μετέβησαν στη σκηνή και από περαιτέρω εξετάσεις που διενήργησαν διαφάνηκε ότι οι δράστες πέτυχαν είσοδο και έξοδο από την κατοικία αφού παραβίασαν την αλουμινένια σειρώμενη μπαλκονόπορτα. Η αστυνομία συνέλεξε από τη σκηνή διάφορα τεκμήρια με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών. Οι εξετάσεις συνεχίζονται. Αυτά είχαμε από την ΠΑΦΟ. Νάταλη, σε ευχαριστούμε. Πενθήμερη κράτηση σε 4 πρόσωπα για σοβαρά αδικήματα εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λάρνακας. Το ρεπορτάζ έχει η Μαρίσα Αβραμ. Μαρίσα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε διάταγμα πενθήμερη κράτηση εναντίον 4 προσώπων που συνελήφθησαν χθες για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, υποβοήθησης παράνομης εισόδου και διέλευσης στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και παράνομης εισόδου και παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας. Ο αστυνομικός σταθμός Ορόκλινης, να πούμε ότι συνεχίζει τις εκτάσεις, και επίσης Στέφανη, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, εξέδωσε διάταγμα διήμερης κράτησης εναντίον 41χρονου που συνελήφθη σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση απέτησης περιουσίας με απειλές εκβίασης απειλής. Το ΤΑΕ Λάρνακα, Στέφανη, συνεχίζει τις εξετάσεις. Μαρίσα Αβραμ, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, διαστάσεις φαίνεται να προσλαμβάνει το παραεμπόριο με τη βάφτιση πατάτας ως κυπριακής σε Ελλάδα αλλά και Κύπρο. Για το θέμα μας ενημερώνει η Στάλο Θεοδωρού από το Φαμακούστα News. Στάλο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Διαστάσεις φαίνεται να προσλαμβάνει το παραεμπόριο με τη βάφτιση πατάτας ως κυπριακή σε Ελλάδα αλλά και Κύπρο. Το φαινόμενο έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καλής σε κατηδίαν συνάντηση που είχε με τον Ελλαδίτη ομόλογό του Σταύρο Αραχοβίτη. Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Κύπριος Υπουργός επιβεβαίωσε την ύπαρξη παραεμπορίου στο οποίο πατάτες αγνώστου προελεύσεως βαφτίζονται σε λάσπη, η οποία περιλαμβάνει κοκκινόχωμα και στη συνέχεια πωλούνται ως κυπριακές. Μάλιστα, για το θέμα αυτό υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών με στόχο την πάταξη του φαινομένου. Οι παράνομοι έμποροι εκμεταλλεύονται την υψηλή τιμή της κυπριακής πατάτας και ιδιαίτερα της κοκκινογονής λόγω της ποιότητάς της και την αναμειγνύουν με φθηνότερες πατάτες αγνώστου προελεύσεως, που τις περισσότερες φορές, Στέφανη, μπορεί να προέρχονται από την Αίγυπτο ή και την Ελλάδα. Στη συνέχεια μεταφέρονται σε υπαίθριες αγορές ή υπεραγορές, όπου πωλούνται με τη σήμανση και την τιμή της κυπριακής πατάτας, η οποία είναι κατά πολύ υψηλότερη από την τιμή των γνώστου προελεύσεως πατατών.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, Γιώργος Τάσου, το ποσοστό εσχοκέρδειας είναι μεγάλο, καθώς η τιμή της κυπριακής πατάτας είναι τετραπλάσια από αυτήν των αγνώστου προελεύσεως πατατών. Ο κύριος Τάσου επεσήμανε επίσης τη δυσκολία όχι μόνο του εντοπισμού των παρανομούντων, αλλά και της καταπολέμησης του φαινομένου. Στη Σωτήρα τώρα Στάλο, όπου την Κυριακή τελέστηκε η κηδεία του ήρωα του 74, Αδάμου Αδάμου Εγγλέζου. Η τελευταία του κατοικία διηγήθηκε με 45 χρόνια καθυστέρηση ο 19 χρόνων δεκανέας του 70ου τάγματος μηχανικού Αδάμος Αδάμου Εγγλέζου. Ο ήρωας αγνοείται από τις 6 Αυγούστου του 1974, όταν θεάθηκε για τελευταία φορά από τους συμπολεμιστές του μετά από ενέδρα των Τούρκων εισβολέων στην παραλία της Αερκώτισσας. Η νεκρόσιμη ακολουθία τελέστηκε από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως στη Σωτήρα. Η κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαντιαούρης, ο οποίος εκφώνησε επιμνημόσυνη ομιλία. Επιμνημόσυνο εκφώνησε επίσης ο Δήμαρχος Σωτήρας Γεώργιος Φάκας, συμπολεμιστές και συγγενείς του ήρωα. Η νεκρόσιμη ακολουθία τελέστηκε προϊσταμένου του πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας Αμοχώστου, Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου Καρά. Στέφανη. Αυτά είχαμε από την Ελευθερία Επαρχία Αμοχώστου. Στάλο, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην Ελλάδα τώρα, καθώς σήμερα θα αποσταλεί από την Αθήνα στα Σκόπια η ρηματική διακοίνωση που θα ενημερώνει πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία τόσο της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών, όσο και του πρωτοκόλου ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ ως Βόρεια Μακεδονία. Ο Γιώργος Φωκιανός θα μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, σήμερα αναμένεται να αποσταλεί η ρηματική διακοίνωση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με αυτή τη ρηματική διακοίνωση αρχίζουν και οι υποχρεώσεις της γείτονος, η οποία είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί πλέον την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να ξεκινήσει σήμερα στη γειτονική χώρα και στα σημεία εισόδου της η αντικατάσταση των πινακίδων με την ονομασία Μακεδονία σε Βόρεια Μακεδονία. Και αναμένεται να εγκατασταθεί σήμερα και στα σύνορα της χώρας με την Ελλάδα η πρώτη πινακίδα με το όνομα Βόρεια Μακεδονία, όπως αποκάλυψε και με μια φωτογραφία που δημοσίευσε στον λογαριασμό του κυβερνητικό στέλεχος των Σκοπίων της γειτονικής χώρας. Πλέον, Στέφανη, και η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιεί από εδώ και στο εξής την ονομασία Βόρεια Μακεδονία, μετά και την αποτολή της γειτονικής χώρας σε όλους τους διεθνούς οργανισμούς, ότι πλέον έχει αλλάξει και το όνομα της, Στέφανη. Γιώργο Φωκιανέ, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση και για τη συνέχεια. Πάμε να ανοίξουμε τον φάκελο υγεία. Είναι μαζί μας η δόκτωρο Χριστίνα Σιζοπούλου, με την οποία θα κουβεντιάσουμε σήμερα για την ψωρίαση. Χριστίνα μου, καλό μεσημέρι, καλώς όρισες. Η ψωρίαση είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα και αρχικά να ξεκινήσουμε με τον όρο. Τι είναι η ψωρίαση? Η ψωρίαση είναι μια συχνή δερματοπάθεια η οποία εκδηλώνεται στο 2% του πληθυσμού με δύο ηλικιακές αιχμές. Η πρώτη είναι γύρω στη δεύτερη δεκαετία της ζωής και η δεύτερη γύρω στην πέμπτη δεκαετία της ζωής, η οποία αποτελεί ένα πρόβλημα κυρίως πρακτικό, λειτουργικό και αισθητικής φύσεως. Mm-hmm. Άρα 2% θα λέγαμε ότι δεν είναι και τόσο συχνή, ή είναι? Για δεδομένα ιατρικής θεωρείται πάρα πολύ συχνό. Είναι μεταδοτική. Είναι πολύ σημαντικό το να εστιάσουμε έτσι ευθύς εξ αρχής το ότι η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική. Λόγω του ότι το εξάνθημα της ψωρίασης είναι εμφανές, πολλές φορές προκαλεί στα άτομα που τη φέρουν μια εμπλοκή στην καθημερινότητα και στη συναναστροφή, αλλά και στους υπόλοιπους οι οποίοι δεν πάσχουν από ψωρίαση, μια απορία για το αν η χειραψία ή οποιαδήποτε σωματική επαφή μπορεί να προκαλέσει μετάδοση της νόσου. Αυτό δεν ισχύει, γιατί η ψωρίαση είναι μια μη μολυσματική φλεγμονή του δέρματος, οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος μετάδοσης. Ποια είναι τα αίτια όμως της ψωρίασης? Γνωρίζουμε σήμερα πως η ψωρίαση είναι ένα φλεγμονώδες νόσημα του δέρματος, το οποίο είναι αυτοάνωσης αρχής. Ο όρος αυτοάνωσο νόσημα είναι ένας όρος πολύ διαδεδομένος στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες
Και καλό θα ήταν να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας πως πρόκειται για παθήσεις, όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα είναι παθήσεις που προκαλεί ο ίδιος μας οργανισμός σε εμάς. Δηλαδή, το αμυντικό μας σύστημα μπορεί να είναι σε μια υπερετοιμότητα και από σφάλμα, λόγω του ότι δεν έχει να αντιμετωπίσει ξένους εισβολείς, μικρόβια κλπ, προκαλεί καταστροφή σε δικά μας κύτταρα. Με αποτέλεσμα, άτομα τα οποία έχουν κληρονομική προδιάθεση για την ψωρίαση, κάτω από συνθήκες άγχους και στρες, να εκδηλώνουν την νόσο. Άρα, στην περίπτωση αυτή που το αίτιο είναι κληρονομικό, δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Μπορεί να εμφανιστεί και από τα παιδικά χρόνια. Μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες και από την παιδική ηλικία μέχρι και τη γεροντική ηλικία. Αλλά οι πιο συχνές ηλικίες ατόμων που πάσχουν από ψωρίαση είναι αυτές των 20-30 ετών και των 50-60. Ναι. Να πούμε και για τα συμπτώματα. Πώς μοιάζει κλινικά και σε ποια σημεία κυρίως του σώματος εμφανίζεται? Η κλασική ψωρίαση εμφανίζεται κυρίως σε περιοχές τριβής, δηλαδή στους αγκώνες, στα χέρια, στα γόνατα, στους ώμους, σε περιοχές που υπόκειται καθημερινά μια μηχανική πίεση. Και το εξάνθημα εμφανίζεται ως μια κόκκινη πλάκα στο δέρμα, η οποία είναι ψηλαφυτή, είναι πυρμένη και η οποία καλύπτεται από λευκά ή αργυρόχρωα λέπια. Άλλες περιπτώσεις ψωρίασης μη τυπικές παρουσιάζουν πιο εκτεταμένο εξάνθημα, όπου οι πλάκες αυτές σειραίουν, ενώνονται δηλαδή μεταξύ τους και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της επιφάνειας του σώματος. Κάποιες περιπτώσεις ψωρίασης μπορεί να εκδηλωθούν στο τριχωτό της κεφαλής ως πολύ έντονη πιτηρίδα. Δεν πρόκειται περί πιτηρίδας ή ξηροδερμίας, πρόκειται περί της συγκεκριμένης δερματοπάθειας, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να έχουν έντονη φαγούρα και καμιά φορά δυσανεξία από την πιτηρίδα, από τα λέπια, τα οποία μπορεί να πέφτουν με την οποιαδήποτε κίνηση και να είναι αισθητό το πρόβλημα. Να πούμε πως η ψωρίαση, εκτός από το δέρμα, που είναι η κύρια εκδήλωση της νόσου, μπορεί να επηρεάσει και τα νύχια μορφολογικά. Οπότε άτομα με ψωρίαση μπορεί να έχουν δυστροφικά νύχια, όπως επίσης και σε κάποιες περιπτώσεις και τις αρθρώσεις. Οπότε εκεί έχουμε την οντότητα η οποία λέγεται ψωριασική αρθρίτιδα. Υπάρχει θεραπεία, δηλαδή πώς την αντιμετωπίζουμε? Υπάρχει μεγάλο φάσμα και εύρος θεραπευτικών επιλογών για την ψωρίαση. Είναι όμως σημαντικό να τονίσουμε στους τηλεθεατές πως πρόκειται για μια χρόνια κατάσταση η οποία παρουσιάζει εφόρους ζωής, εξάρσεις και υφέσεις. Αυτό που δύναται η ιατρική κοινότητα σήμερα να κάνει είναι να διαχειριστεί αποτελεσματικά το κάθε επεισόδιο ψωρίασης. Ο ασθενής όμως θα πρέπει να ξέρει πως η κατάσταση αυτή δεν έχει μόνιμη θεραπεία, λόγω του ότι, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι μια αυτοάνωση κατάσταση που σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής του υποστεί είτε ψυχολογικό είτε σωματικό στρες. Και όταν λέμε σωματικό στρες, εννοούμε μια λίμωξη, ένα τραυματισμό, τότε η ψωρίαση μπορεί να επανεμφανιστεί. Πώς εξηγείται αυτό που μας είπες, που μας ανέφερες προηγουμένως, ότι υπάρχουν κάποια διαστήματα τα οποία είναι σε ύφεση και κάποια άλλα τα οποία υπάρχει έξαρση? Όταν δεν υπάρχει κάποιος στρεσογόνος παράγοντας, μπορούμε να πούμε αδρά πως η νόσος κοιμάται. Οπότε δεν υπάρχει οπτικά το οποιοδήποτε εξάνθημα στο δέρμα. Το δέρμα όμως είναι πάντα επιρρεπές στο να αναπτύξει ένα νέο επεισόδιο κάτω από συνθήκες άγχους και στρες. Βλέπουμε δηλαδή άτομα τα οποία είναι συμπτωματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, μήνες, χρόνια, μετά από ένα στρεσογόνο συμβάν της ζωής, από πολυεργασίας, κάποιο διαζύγιο, επανεμφανίζουν το ψωριασικό εξάνθημα. Οι εποχές του χρόνου παίζουν κάποιο ρόλο στην ύφεση ή στην έξαρση? Ναι, γνωρίζουμε πως η ηλιακή ακτινοβολία, επειδή έχει μια αντιφλεγμονώδη δράση, προστατεύει από το εξάνθημα της ψωρίασης. Οπότε συνήθως τα άτομα τα οποία είναι επιρρεπή στη ψωρίαση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες βιώνουν μια ύφεση λόγω της έκθεσης στον ήλιο. Ενώ το χειμώνα είναι λίγο πιο πιθανόν κάποιος να εκδηλώσει την πάθηση. Ένα άτομο που πάσχει από ψωρίαση πρέπει να προσέχει τη διατροφή του? Γνωρίζουμε πως ο συσχετισμός της διατροφής με τη ψωρίαση είναι έμμεσος μέσω της παχυσαρκίας. Δηλαδή, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν επεισόδιο ψωρίασης. Όμως, έχει βρεθεί στατιστικά πως άτομα τα οποία είναι παχυσαρκά έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτά είναι πιο πιθανόν να την εκδηλώσουν.
Ο μόνος διατροφικός εισαγωγικά παράγοντας, ο οποίος συσχετίζεται με την ψωρίαση, είναι το αλκοόλ, όταν αυτό υπερκαταναλώνεται. Mm-hmm. Άρα πρέπει να αποφεύγεται. Υπερβολική χρήση. Όσον αφορά το κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι μια συνήθεια η οποία γνωρίζουμε πως διεγείρει το νοσοποιητικό σύστημα και τα άτομα τα οποία είναι καπνιστές και έχουν μια υποκείμενη αυτονοσία είναι πιο πιθανόν μέσω του καπνίσματος να εκδηλώνουν πιο συχνά τις ασθένειες αυτές, τις αυτοάνοσες, μία από τις οποίες είναι και η ψωρίαση. Χριστίνα μου, θέλω να δούμε λίγο τώρα και πώς επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών που πάσχουν από ψωρίαση και τι επιπτώσεις έχει στη ψυχολογία τους. Όπως είπαμε αρχικά, πρόκειται για ένα νόσημα το οποίο είναι κυρίως αισθητικής ταλαιπωρίας για τον ασθενή. Είναι ένα αισθητικό πρόβλημα. Δεν απειλείται με κάποιο τρόπο η ζωή μας, η υγεία μας, λόγω της ψωρίασης, η οποία είναι και ένα μη μεταδοτικό νόσημα. Οπότε σήμερα εστιάζουμε πολύ στον ψυχολογικό παράγοντα και στην έκπτωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ένας ασθενής με ένα τέτοιο εξάνθημα, το οποίο είναι οφθαλμοφανές, έχει κάποια εμπλοκή στις κοινωνικές του συναναστροφές. Πολλοί ασθενείς μας σχολιάζουν πώς επιλέγουν τα ρούχα που θα φορέσουν ανάλογα με το πώς θα καλύψουν τις περιοχές αυτές για να μην φαίνονται. Άτομα με ψωρίαση τριχωτού κεφαλής προτιμούν να φοράνε ανοιχτόχρωμα ρούχα ώστε να μην φαίνεται η πιτερίδα, τα λέπια όταν πέφτουν πάνω στα ρούχα και επηρεάζει τόσο τις κοινωνικές, τις φιλικές όσο και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε σωστά, να απομυθοποιήσουμε το όλο φάσμα του ταμπού και των κακών σχολείων γύρω από την ψωρίαση και από τη μεταδοτικότητα της νόσου. Και το πιο σημαντικό είναι να αποταθούμε έγκαιρα στον θεράποντα δερματολόγο μας, ώστε να πάρουμε μια θεραπεία ολιγοήμερη και να βοηθήσουμε την άρση της συμπτωματολογίας. Mm-hmm. Τώρα, είναι κάποια σημεία που θα μας διευκρινίσεις εσύ, αν είναι αλήθεια ή μύθος. Οι βλάβες της νόσου εξελίσσονται σε καρκίνο ή σε έλκη του δέρματος? Δεν μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο, δεν υπάρχει καρκινική εξαλλαγή των βλαβών της ψωρίασης. Αυτό το οποίο συμβαίνει λόγω του ότι η οποιαδήποτε δερματοπάθεια αποτελεί μια διαταραχή της φυσιολογικής ανατομίας του δέρματος και η ψωρίαση είναι μια δερματοπάθεια η οποία χωρίς θεραπεία μπορεί να υφίσταται για καιρό, υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος για μια δευτερογενή επιλίμωξη των βλαβών. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας ασθενής με ψωρίαση είναι πιο εύκολο να προσλάβει κάποιο μύκητα και να πάσχει ταυτόχρονα και από μυκητίαση ή από κάποιο βακτήριο, όπως παραδείγματος χάρη σταφυλόκοκο, να επιμολυνθούν οι βλάβες και εκεί χρειάζεται αντιβιωτική θεραπεία. Προηγουμένως αναφερθήκαμε στη διατροφή και τι πρέπει να αποφεύγουμε. Όμως υπάρχει, υφίσταται σήμερα ή μέχρι σήμερα τουλάχιστον, κάποια ειδική δίαιτα με θετική επίδραση στην νόσο? Η μεσογειακή δίαιτα είναι μια δίαιτα η οποία κρατά τον οργανισμό και τον μεταβολισμό μας σε ισορροπία και είναι αυτή η οποία συστήνεται από τη σύγχρονη ιατρική κοινότητα. Σε συνδυασμό με άσκηση, η οποία να είναι κυρίως αερόβια άσκηση και η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα και τουλάχιστον για μισή ώρα κάθε φορά. Οι μικροί ή μεγαλύτεροι τραυματισμοί του δέρματος πρέπει να αποφεύγονται? Αυτό είναι πολύ εύστοχο, λόγω του ότι η ψωρίαση παρουσιάζει ένα φαινόμενο το οποίο στην ιατρική ορίζεται ως φαινόμενο Kepner, προς τιμή αυτού που το ανακάλυψε, που υποδεικνύει ότι οποιοδήποτε τραυματισμός του δέρματος σε ασθενή με ψωρίαση μπορεί να αποτελέσει τον εκκλητικό παράγοντα για εμφάνιση ψωρίασης στο τραύμα αυτό καθεαυτό. Για παράδειγμα, αν ένας ασθενής ο οποίος έχει στο ιστορικό του ψωρίαση ή έχει την προδιάθεση, αν προβεί σε κάποια μέθοδο τατουάζ, μπορεί επί του τατουάζ, το οποίο γίνεται με βελόνα, οπότε αποτελεί μικροτραυματισμό του δέρματος, να αναπτύξει αντίστοιχα βλάβη ψωρίασης. Μετά από ένα χειρουργείο που γίνεται μια τομή στο δέρμα, μπορεί να αναπτυχθεί η ψωρίαση επί της τομής. Οπότε ναι, οποιοσδήποτε μηχανικός τραυματισμός αποτελεί παράγοντα δημιουργίας ψωρίασης στο σημείο της βλάβης, του τραυματισμού. Η ψωρίαση επηρεάζει αυτή καθ' αυτή τη σεξουαλική δραστηριότητα? Πρακτικά, αν δεν είναι ψωρίαση των γεννητικών οργάνων, που υπάρχει και αυτή η κατηγορία, δεν την επηρεάζει. Τώρα, αν υπάρχει εξάνθημα ψωρίασης στα γεννητικά όργανα, σίγουρα υπάρχει μια δυσανεξία. Οπότε εκεί μετά από λίγες μέρες θεραπείας αυτό αντιστρέφεται. Πρακτικά όμως σε άλλες περιοχές του σώματος πλην των γεννητικών οργάνων δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, μιας και η νόσος δεν είναι μεταδοτική. Η γονιμότητα και η εγκυμοσύνη επηρεάζονται?
η γονιμότητα καθόλου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η πλειοψηφία των ασθενών με ψωρίαση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης βιώνουν μια ύφεση. Χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, πρόκειται για την πλειοψηφία των γυναικών, οι οποίες εμφανίζουν ψωρίαση, μπαίνουν σε εγκυμοσύνη και την περίοδο της εγκυμοσύνης έχουν μια ύφεση της νόσου. Όμως υπάρχει ύφεση. Αν δεν υπάρχει ύφεση κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, πρέπει να δίνεται κάποια φαρμακευτική αγωγή με προσοχή. Ζυγίζουμε την κατάσταση και το πρόβλημα. Υπάρχει δυνατότητα να δοθούν κρέμες κορτιζόνης ή κάποιες κερατολυτικές κρέμες ή ενυδατικές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αποφεύγουμε την οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση στο πρώτο τρίμηνο, το οποίο είναι το τρίμηνο της οργανογένεσης και είναι το πιο σημαντικό για το έμβριο. Και αποφεύγουμε όσο γίνεται την οποιαδήποτε συστηματική αγωγή στις εγκυμοσύνες. Ωραία. Και τελειώνοντας, ένα καταληκτικό σχόλιο. Η ψωρίαση είναι μια πάρα πολύ συχνή δερματοπάθεια, η οποία αφορά στο 2% του πληθυσμού. Πρόκειται για μια νόσο η οποία ενοχλεί αισθητικά τους ασθενείς, είναι όμως αθώα και μη μεταδοτική. Και ευτυχώς σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές θεραπευτικές επιλογές στη φαρέτρα μας, ώστε ο καθένας ο οποίος πάσχει από ψωρίαση να μπορεί να απευθυνθεί και να πάρει την κατάλληλη για αυτόν αγωγή. Ερωτήσεις από τηλεθεατές. Η θάλασσα επηρεάζει την κατάσταση της ψωρίασης? Η θάλασσα βοηθά όχι το αλατόνερο της θάλασσας αυτό καθεαυτό, αλλά το γεγονός ότι το κολύμπι στη θάλασσα συνδυάζεται με έκθεση στον ήλιο και είναι η ηλιακή ακτινοβολία αυτή η οποία έχει την βοηθητική δράση απέναντι στη ψωρίαση. Συνεχίζω εγώ την απορία. Κολύμπι σε πισίνα. Επιτρέπεται. Και η χρήση αλόε βέρα. Το προϊόν αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο έχει μαλακτικές ιδιότητες για το δέρμα. Συστήνεται προσωπικά στους ασθενείς μου που έχουν κάποια ενεργό δερματοπάθεια. Προτιμώ προϊόντα τα οποία να μην έχουν φυτικά εκχυλίσματα κατά την αποθεραπεία, λόγω του ότι υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα το οποιοδήποτε φυτικό εκχύλισμα, όσο θεραπευτικό κι αν είναι, επί της δερματοπάθειας να προκαλέσει κάποια δερματική αλλεργία. Γι' αυτό να πούμε προς Θεού, όχι χρήση aloe vera από φυτό με απευθείας επαφή στο δέρμα, αλλά και οι κρέμες, οι καλλυντικές, οι οποίες φέρουν aloe vera, είναι καλό να χρησιμοποιούνται για ενυδάτωση όταν το δέρμα είναι υγιές και άθικτο. Χριστίνα Σιζοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα σημαντικά που μας είπες σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις. Και εμείς προχωράμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι. Εξακολουθεί να οριάζει η παραπαιδεία στην Κύπρο, ενώ σύμφωνα με κάποια στοιχεία, πέραν των 50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως δαπανούνται για την απογευματινή εξωσχολική εκπαίδευση, ενώ υπολογίζεται ότι ένα ποσό της τάξης από 450 μέχρι 600 ευρώ δαπανώνται ετησίως για κάθε μαθητή. Για το θέμα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόστολος Ψαράς, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου. Κύριε Ψαρά, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Έχετε σαφή εικόνα για τον αριθμό των νόμιμων και παράνομων φροντιστήριων, κύριε Ψαρά? Και ποιοι εκπαιδευτικοί, να μας πείτε, είναι αυτοί που εμπλέκονται στα παράνομα φροντιστήρια? Τα νόμιμα φροντιστήρια είναι γύρω στα 550. Εργοδοτούνται περίπου 2.500 εκπαιδευτικοί σε όλα αυτά τα φροντιστήρια, τα οποία είναι νόμιμοι φορείς, αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Παιδείας και πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογεί είτε στο Δήμο, είτε στο κράτος, είτε στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από την άλλη, υπάρχουν περίπου άλλα, όχι τόσα, πιο λίγα παράνομα φροντιστήρια, είτε παράνομα φροντιστήρια, είτε καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν στο σπίτι τους παράνομα, οι οποίοι προσφέρουν εκπαίδευση η οποία δεν μπορεί κανένας να την. Πόσα περίπου είναι αυτά τα παράνομα? Έχετε αριθμό? Είναι στα μισά, είναι πολύ πιο λίγα? Δεν έχουμε αριθμό. Είναι, αν μπορούμε να πούμε ότι ο κάθε εκπαίδευτος που διδάσκει μόνο στο σπίτι θεωρείται έναν παράνομο φροντιστήριο, θα είναι πολύ περισσότερα. Αν παράνομα φροντιστήρια πούμε ότι είναι μόνο αυτά τα οποία κάνουν εργασίες, έχουν κάνει μια ταπέλα έξω και χαρακτηρίζονται αυτό σαν φροντιστήριο, αλλά δεν έχουν τις άδειες, είναι πιο λίγα από τα νόμιμα αυτά. Αλλά αν σε αυτόν τον αριθμό προσθέσουμε τον κάθε αδιόριστο, ο οποίος διδάσκει στο σπίτι του σε 10, 15, 20 μαθητές, είναι πολύ περισσότερο.
Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι τους αδιόριστους καθηγητές να μπορέσουμε να τους εντάξουμε μέσα στον σύνδεσμο με διάφορους τρόπους. Είμαστε στην διαδικασία της δίκης με το Υπουργείο να δούμε πώς μπορούμε να δελεάσουμε το εισαγωγικό τους αδιόριστους καθηγητές να νομιμοποιήσουν τα φροντιστήρια τα οποία έχουν είτε μία αίθουσα είτε πιο μεγάλο φροντιστήρι. Κύριε Ψαρά, εκτός από τους αδιόριστους υπάρχουν και διορισμένοι εκπαιδευτικοί ή και συνταξιούχοι. Ακριβώς. Το μεγάλο το πρόβλημα για τα παραπαιδεία είναι αυτό. Οι διορισμένοι οι οποίοι το απόγευμα διδάσκουν όχι σε φροντιστήρια αλλά διδάσκουν είτε στο σπίτι τους, είτε στα σπίτια μαθητών, σε δύο, τρεις μαθητές, πουλώντας το όνειρο στους μαθητές, ότι επειδή έχουν πείραν, επειδή μπορεί να είναι θεματοθέτες ή ξέρουν κάποιους θεματοθέτες, επειδή έχουν πρόσβαση στο Υπουργείο και ξέρουν τι αλλάζει άμεσα στην ύλη, μπορούν, λένε ότι μπορούν να προετοιμάσουν τους μαθητές, τουλάχιστον στο δύο των προεισαγωγικών, καλύτερα και πιο άμεσα από τα νόμιμα φροντιστήρια, οι οποίοι πληρώνονται πολύ περισσότερο από ό,τι πληρώνει ένας γονιός για το αντίστοιχο μάθημα σε ένα νόμιμο φροντιστήριο και οι οποίοι αυτά δεν τα πληρώνουν πουθενά. Όπως και πολλοί αδιοριστοί, επειδή δεν έχουν, δεν εισπράττουν πολλά λεφτά, μιλούμε για 10-15 μάθηκες στον μήνα, δεν τα πληρώνουν ούτε αυτοί κάπου αυτά τα εισοδήματα. Εσείς κύριε Ψαρά, σας σύνδεσμος κατά καιρούς προβαίνετε σε καταγγελίες τόσο στο Υπουργείο όσο και στην αστυνομία για τους παρανομούντες? Εμείς το σύνδεσμο μάλιστα, ότι έρχεται σε αντίληψη μας, όποια καταγγελία έρχεται σε εμάς, είτε σε μέλη μας, είτε απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, εμείς απευθείας σαν σύνδεσμος ενημερώνουμε το Υπουργείο και αυτό με τη σειρά του κάνει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν να ενημερωθεί το αρχηγείο της αστυνομίας για να ξεκινήσει η έρευνα. Άρα υπάρχει ανταπόκριση στις καταγγελίες? Υπάρχει ανταπόκριση. Ναι, είναι λίγο χρονοβόρα η διαδικασία. Ναι. Όμως υπάρχει ανταπόκριση και με τη νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Θεωρούμε ότι υπορακίζονται αυτή τη διαδικασία ακριβώς να αξιολογήσουν αυτές τις διαδικασίες. Υπορακίζονται οι διαδικασίες και αξιολόγησης των υφισταμένων ιδιωτικών φροντιστηρίων και των καινούριων που θα θέλουν να νομιμοποιηθούν. Αλλά ταυτόχρονα γίνεται ένα πιο αυστηρό έλεγχο για του παράνομου. Τι θα συστήνατε σε γονείς και μαθητές που αναζητούν στήριξη και ενίσχυση μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων? Μπορούν πολύ εύκολα να μπουν στη σελίδα του Υπουργείου, όπου είναι αναθυμένα όλα τα ιδιωτικά φροντιστήρια, και να ψάξουν να βρουν το νόμιμο ιδιωτικό φροντιστήριο που είναι στην κοινωνία του. Το οποίο μπορεί να παρέχει από μία ξένη γλώσσα είτε βοήθημα για το γυμνάσιο λύκειο σε ό,τι μάθημα επιτελεί. Οι καθηγητές που διδάσκουν έχουν πτυχίο κανονικά. Σε όλα αυτά τα φροντιστήρια, όλοι οι καθηγητές έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο πείρα. Δηλαδή, ένα φροντιστήριο είναι σε μια περιοχή εδώ και 5 χρόνια, σίγουρα οι καθηγητές που διδάσκουν εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε η πείρα υπάρχει, η ενημέρωση υπάρχει ως σύνδεσμος. Προσπαθούμε ό,τι ενημέρωση έχουμε από το Υπουργείο να τη στέλνουμε στα μέλη μας για να ενημερώνονται για αλλαγή ενήλικη ή για οτιδήποτε άλλο γίνεται, έτσι ώστε να μπορούν να είναι όσο γίνεται πιο επίκαιροι και πιο σωστοί σε αυτό που κάνουν. Στόχος μας είναι να παρέχουμε όσο γίνεται πιο ποιοτική εκπαίδευση σε αυτούς τους μαθητές που μας εμπιστεύονται οι γονείς τους για να τους παρέχουμε εκπαίδευση για βοήθεια. Μάλιστα. Κύριε Ψαρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβαση. Και εμείς πάμε τώρα εκτός συνόρων. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης την Κυριακή κατά της προσπάθειας Σάντσεθ να ανοίξει διάβολο επικοινωνίας με την Καταλωνία. Η διαμαρτυρία έρχεται λίγο πριν από τη δίκη των 12 Καταλανών ηγετών μετά από την προσπάθειά τους να αποσχιστεί η Καταλωνία από την Ισπανία το 2017. Η πλατεία του Χριστόφορου Κολόμπου στη Μαδρίτη γέμισε από κίτρινες και κόκκινες σημαίες την Κυριακή από διαδηλωτές κατά της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση σε σχέση με την Καταλωνία.
Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα ήταν ανάμεσα στους φορείς που κάλεσαν τη διαδήλωση ενάντια στις προσπάθειες του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να ξεκινήσει διάλογο με τους αυτονομιστές ηγέτες της Καταλωνίας. Ο Σάντσεθ πρέπει να παραιτηθεί, πρέπει να καλέσει εκλογές. Και εμείς ήρθαμε για να υπερασπιστούμε την ενότητα της Ισπανίας. Δεν νομίζω ότι ο Σάντσεθ είναι ενάντια στην Ισπανία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτό που κάνει είναι ενάντια στην Ισπανία. Θέλω να πω ότι ο Σάντσεθ θέλει μόνο να είναι στην εξουσία και ενώνει τις δυνάμεις του με ανθρώπους που θέλουν να διασπάσουν την Ισπανία μόνο και μόνο για να μείνει στην εξουσία. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας όρισε διαμεσολαβητή για συνομιλίες με τους Καταλανούς αποσχιστές ηγέτες και κατηγόρησε ότι ενδίδει στις πιέσεις που θα μπορούσαν να διασπάσουν την Ισπανία. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν πηγαίνει ενάντια στο Σύνταγμα. Αυτό που κάνω ως πρόεδρος της κυβέρνησης, πάντα με σεβασμό στο Σύνταγμα, είναι να επιλύσω μια κρίση στο κράτος, την οποία το Λαϊκό Κόμμα επιδείνωσε όταν κυβερνούσε 7 χρόνια. Η διαμαρτυρία έρχεται λίγο πριν από τη δίκη των 12 Καταλανών ηγετών μετά από την προσπάθειά τους να αποσχιστεί η Καταλωνία από την Ισπανία το 2017. Μία ακόμη γυναίκα γερουσιαστής ανακοινώνει την υποψηφιότητά της για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η γερουσιαστής Amy Klobuchar ανακοίνωσε τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος των Δημοκρατικών από την ίδια στη διάρκεια μιας συγκέντρωσης των υποστηριχτών της και εν μέσω μιας σφοδρής χιονόπτωσης στη Μινεσότα. Τουλάχιστον 9 μέχρι τώρα οι Δημοκρατικοί ανακοινώνουν τις υποψηφιότητές τους για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και ξεκινούν προεκλογικό αγώνα για τις εκλογές του 2020. Τελευταία ανακοίνωση από τη γερουσιαστή Amy Klobuchar. Στέκομαι μπροστά σας ως η εγγονή ενός ανθρακορίχου, η κόρη μιας δασκάλας και ενός ανθρώπου του τύπου. Ως η πρώτη γυναίκα που εξελέγει στην πολιτεία της Μινεσότας για να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέντε γυναίκες έχουν ανακοινώσει υποψηφιότητα, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και θα βρεθούν απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ που πολλές φορές έχει κατηγορηθεί για σεξιστική συμπεριφορά. Μεταξύ αυτών η Ελίζαμπεθ Βόρεν, ηγετικός στέλεχος της προοδευτικής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος. Και πάμε να αλλάξουμε διάθεση. Σε ρυθμούς καρναβαλιού μπαίνει σιγά σιγά η Λεμεσός και ο Δήμος Λεμεσού εντείνει τις προετοιμασίες του ώστε οι φετινές εκδηλώσεις να είναι πετυχημένες από κάθε άποψη. Για να μας ενημερώσει σχετικά βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο η πολιτιστική λειτουργός στο Δήμο Λεμεσού, Σκεύη Αντωνιάδου. Σκεύη μου, καλό απόγευμα. Καλώς όρισες. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήρθες με τα καπέλα σου, με τα φτερά σου, μας βάζεις σιγά σιγά στο κλίμα. Όπως το ανάφερες, πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουμε στο κλίμα, άρα ξεκινήστε, βγάλτε τα καπέλα σας, τα κουστούμια σας, ξεσκονίστε τα, καθαρίστε τα. Τις μάσκες να τις βάλουμε ή να τις βγάλουμε? Κάποιοι θα τις βάλουν και κάποιοι θα τις βγάλουν ή κάποιοι θα κρυφτούν πίσω από αυτές. Είναι αυτό που λέμε για το καρναβάλι. Σίγουρα, πάντα. Τώρα, είμαστε, όπως έχουμε πει, στην τελική ευθεία και αντιλαμβανόμαστε ότι όλο το βάρος δίνεται στην επιτυχία των εκδηλώσεων. Είναι πάρα πολλές φέτος, είναι αναβαθμισμένο, θα λέγαμε, το φετινό πρόγραμμα του καρναβαλιού της Λεμεσού. Έχουμε πολλές καινοτομίες και εκπλήξεις και δίνω το λόγο σε σένα να μας τα πεις όλα αυτά. Να ξεκινήσω με τις ημερομηνίες. Να σας πω ότι πέρσι 8 του Φλεβάρι, σαν χθες, ήταν η Τσικλοπέμπτη. Φέτος ξεκινάμε 28. 28 Φεβρουαρίου με 10 Μαρτίου. Θα ήθελα να αναφέρω πρώτα τις βασίλισσες του φετινού καρναβαλιού, γιατί το καρναβάλι φέτος πάει στο χαρακτήρα του, στο γέλιο και στην τρέλα. Μαρία Νικολαίδου Αφάμης είναι το γέλιο του καρναβαλιού και η τρέλα, η άλλος, η πελάρα, όπως λέμε το Λεμεσιανό, αλλά πάντα με την καλή έννοια, η Μόνικα Πιερίδου. Η Μαρία και η Μόνικα είναι δύο βασίλισσες οι οποίες έχουν προσφέρει πολλά στο Λεμεσιανό καρναβάλι, γιατί η καρναβάλι δεν είναι μόνο η μεγάλη παρέλαση, είναι ένα δεκαήμερο εκδηλώσεων. Η Μόνικα είχε να κάνει περισσότερο με την πελόμασκα, που είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά, και η Μαρία, εκτός από τις μικρές ομάδες, είχε και έχει παράδοση στα ωραία καρναβαλίστικα πάρτι σε σπίτια. Άρα φέτος πάμε σε χαρακτηριστικά του Λεμεσιανού καρναβαλιού και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία μαζί με αυτές τις δύο βασίλισσες.
Και πάμε στις εκδηλώσεις. Ξεκινάμε και υπάρχει κάποιο θέμα όσον αφορά... Το γέλιο και η χαρά του καρναβαλιού, το γέλιο και η τρέλα. Άρα ανάλογα θα έχουμε και ένα υπέροχο άρμα το οποίο θα είναι χαρούμενο και πιστέψτε με θα είναι μια μεγάλη έκπληξη για τον κόσμο. Μεγαλύτερο άρμα με κίνηση, σατυρικά άρματα και φέτος από το Δήμο Λεμεσού με αναβίωση του παλιού καρναβαλιού. Άρματα που είχαν γίνει τα παλιά χρόνια να βιώνονται φέτος από τον Ανδρέα Μαυρογέννη, τα είχε κάνει ο Κώστας Μαυρογέννης, και το άρμα των Βασίλισσων, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ξεκινάμε, όπως προανάφερα, 28 Φεβρουαρίου με 10 του Μάρτη, αλλά παραμονές Τετάρτη, δηλαδή 27, ξεκινάμε μια έκθεση μάσκας, χειροποίητης μάσκας, που θα γίνει στο Θεομάρια. Είναι ο χώρος της Βέρας Παρλαλίδη Ευθυμίου, μια παλιά καρναβαλίστρια, η οποία φτιάχνει παραδοσιακές μάσκες. Πέμπτη, νομίζω όλοι ξέρουμε ότι η Κύπρος γιορτάζει και όχι μόνο η Λεμεσός. Το καρναβάλι είναι η μεγαλύτερη λαϊκή γιορτή της Κύπρου. Άρα από το πρωί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Λεμεσό. Από τις 10 το πρωί η Λεμεσός αρχίζει να μην φαίνεται από τη Τσίκνα, εφόσον είναι Τσίκνο Πέμπτη. Όλες οι μεγάλες τράπεζες έχουν κεράσματα έξω για τον κόσμο. Και με αποκορύφωμα το μεσημέρι, στην πλατεία Σαρυπόλου, που νομίζω είστε πάντα εκεί. Είναι ένας χώρος που πρέπει να κλείσει τραπέζι από την επομένη της Τσικνοπέμπτης του καρναβαλιού για να βρεις τον επόμενο χρόνο. Οι Κανθαδόροι Λεμεσού θα είναι εκεί, θα τραγουδούν για όλο τον κόσμο, για όλη την πλατεία. Και στις 7 είναι η μεγάλη έναρξη του Λεμεσιανού καρναβαλιού. Είναι η είσοδος των Βασίλισσων. Να πούμε ότι εκεί στην πλατεία Γρηγορία Αυξεντίου από τις 5 θα ζωντανέψουμε την πλατεία με ένα συγκρότημα με βραζιλιάνικη μουσική, με Latin μουσική, με φιλοξενούμενους και από το εξωτερικό. Πολλά πράγματα θα γίνονται ταυτόχρονα και στις 7 θα είναι η στέψη. Το τι θα γίνει την ώρα της στέψης, νομίζω θα πρέπει να έρθουν κάποιοι για να το δουν. Έχουμε και κάποιες εκπλήξεις που πρέπει να φυλάξουμε. Νομίζω και ούτε μπορούμε να το προβλέψουμε με αυτές τις δύο βασίλισσες. Ναι, ναι, είμαστε απρόβλεπτοι, μπορώ να πω. Και τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να κάνουμε μια τελετή όσον αφορά τη στέψη. Μια πομπή, η στέψη του να που γίνεται, το συγκρότημα που παίζει. Θα είναι ένα συγκρότημα, θα είναι η Πατουκίνιο, η Μαζορέτες, η Φιλαρμονική. Πολλά πράγματα θα εμπλουτίσουν εκείνη τη μέρα. Θα ξεκινήσει η παρέλαση και με τους Κανθαδόρους μας και θα καταλήξουμε στην πλατεία Ηρώων, όπου εκεί ακόμα ένα συγκρότημα με ζωντανή μουσική, το Ρίτμο τη Καρναβάλ, θα συνεχίσει τη βραδιά μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό όλα γίνεται τη Συκνοπέμπτη. Τώρα τις επόμενες μέρες, βραδιάς Κανθαδόρων στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στην πλατεία Γρηγορία Αυξεντίου. Υπαίθριοι καρναβαλίστικοι χωρί. Καθημερινά, καθημερινά, Στέφανη μου, δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει εκδήλωση. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Λεμεσού προσφέρει ψυχαγωγία δωρεάν για όλο τον κόσμο. Στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου και την Τρίτη και την Πέμπτη, καρναβαλίστικος χορός. Την Τρίτη ξεκινούμε με μια παρέλαση πελόμασκας από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, καταλήγουμε εκεί. Την Πέμπτη ξεκινάμε από το διοικητήριο με την Ποδαράτη και καταλήγουμε στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου. Την Πέμπτη έχουμε ζωντανή μουσική, χοροδία των ονείρων με την Ελένα Σολέα και 15 άτομα ορχήστρα. Κάτι πολύ όμορφο, διαφορετικό. Κυριακή, πάμε στην πλατεία του Παλιού Λιμανιού για να αποχαιρετήσουμε το καρναβάλι με υπαίθριο χορό. Φέτος κάνουμε καρναβαλίστικο χορό και στο πάρκινγκ του Εναερίου 6 του μηνός και μάλιστα θεματική. Πάμε λίγο να τους πούμε να μεταμφιεστούμε ένα θέμα που θα είναι η μέρα των ερωτευμένων. Love is in the air. Είναι πολύ κοντά στις ημέρες που πέρασε. Παιδική και μεγάλη παρέλαση. 3 του μηνός η παιδική, 10 του μηνός η μεγάλη. Φυσικά οι μικροί μας καρναβαλιστές δεν έχουν μόνο την τιμητική τους τις 3 του μηνός για την παιδική, έχουμε και τις παιδικές χοροδίες 8 του μηνός στο Παθήχιο Δημοτικό Θέατρο. Αφετηρία της παιδικής. Είναι από πέρσι ξεκινήσαμε από το Δημόσιο Κήπο, από τα φώτα τροχιάς του Δημοσίου Κήπου και καταλήγουμε μέχρι το ΡΕΤ, την καφετέρια του ΡΕΤ, όπου εκεί τελειώνει και καταλήγουμε στην πλατεία του Παλιού Λιμανιού με ένα υπαίθριο πάρτι για τα παιδιά. Τι ώρα ξεκινάει? 11.30 το πρωί. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι εκδηλώσεις μεταφέρονται φέτος και στο Δημοτικό Κέντρο, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης. Τη Δευτέρα θα φιλοξενήσουμε μια έκθεση με κοστούμια, που φέτος θα είναι αφιερωμένο στην αείμνηστη Λούλα Σούσμιθ. Ήταν μια γυναίκα με μεγάλη ιστορία στο καρναβάλι. Ήταν μια γυναίκα η οποία έφτιαχνε τα κοστούμια για τους συνοδούς του Βασιλιά. Άρα θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει το δικό της όνομα σε μια εκδηλώσεις. Σύμβολο του καρναβαλιού της Λεμεσού. Θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας
Και για πρώτη φορά θα έχουμε και έκθεση γελιογραφίας. Κάτι που κάναμε για πρώτη φορά φέρω στη γιορτή του κρασιού. Άρα κάποιοι θα γελιογραφηθούν και στα καρναβάλια. Και για πρώτη φορά θα τελειώσουμε τη βραδιά με ένα καρναβαλίστικο χορό που θα παραπέμπει στις παλιές εποχές. Θα είναι μαζί μας ο Μάριος Παπαδόπουλος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, για να κάνουμε ένα αλλιώτικο καρναβαλίστικο χορό. Την Τετάρτη στο Πάνω Σολομονίδης, πριν από το χορό στον Εν Αέριο, θα έχουμε την Αντρική Τετραφωνία για μια συναυλία μέσα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης. Είναι μια εκδήλωση από μόνη της. Όπως βλέπεις, την ίδια μέρα έχουμε δύο εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο. Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευτεί. Ο κόσμος θα μπορεί να το βρει στις ηλεκτρονικές σελίδες, στα Facebook. Θα τυπώσουμε πρόγραμμα που θα διανέμουμε σε όλη την πόλη για να μπορέσει να πληροφορηθεί για όλες τις λεπτομέρειες. Όσον αφορά τη μεγάλη, την καρναβαλίστικη παρέλαση, οι συμμετοχές... Οι συμμετοχές, Στέφανη μου, είναι περίπου στα ίδια επίπεδα τα περσινά. Είναι σημαντικό να αναφέρομαι ότι πλέον η μεγάλη παρέλαση έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Δηλαδή, πέρσι είχαμε περίπου 20.000 καρναβαλιστές μέσα στη μεγάλη παρέλαση. Το ίδιο οποίο θα γίνει και φέτος, μπορεί ακόμα και περισσότερους. Η Λεμεσός εκείνη τη μέρα είναι μια πόλη η οποία δεν έχει χώρο να περπατήσεις. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο που να έχει δωμάτιο, οι καφετέρειες, τα εστιατόρια. Το καρναβάλ έχει και μια άλλη μορφή. Είναι μια ένεση οικονομική για πολλά επαγγέλματα. Ξεκινούσαμε εδώ και μήνες. Άρα αυτοί που πουλούν υφάσματα, οι μακιγιές, οι κατασκευαστές, τα εστιατόρια, οι πλανοδιοπόλες. Το καρναβάλ έχει πολλές μορφές, πολύ σημαντικές. Όχι μόνο να ψυχαγωγήσει, αλλά και είναι και μια οικονομική ένεση για πολλούς ανθρώπους. Και τα μηνύματα που παίρνετε σαν Δήμος είναι ότι θα έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες, έτσι, από όλη την Μεγαλύτερο, θα είναι το μεγαλύτερο καρναβάλι. Στέφανη μου, τολμώ να πω από τώρα ότι δεν υπάρχει δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Δηλαδή, για να βρεις δωμάτιο στο ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθούμε να κάνουμε και κάποιους διαγωνισμούς και δυσκολευόμαστε. Άρα, είναι μια ανοιχτή πρόσκληση για όλους να έρθουν στη Λεμεσό την περίοδο των καρναβαλιών, γιατί το λεμεσανό καρναβάλι είναι μοναδικό. Είναι της Λεμεσού, ανήκει δικαιωματικά στο Λεμεσανό, γιατί, και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όποιος έρθει και μπει στο Λεμεσανό καρναβάλι, θα είναι πάντα μαζί μας. Και ας προσπαθούν οι άλλοι να μας αντιγράψουν, Σκεύη. Όπως είπες ακριβώς, να μας αντιγράψουν. Εμείς είμαστε εδώ, περιμέναμε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα, Στέφανη μου. Είμαστε Λεμεσανοί και όχι μόνο. Εμείς αγκαλιάζουμε όλο τον κόσμο και γι' αυτό λέω από την Τσικνοπέμπτη το πρωί εμείς γιορτάζουμε. Και δίνουμε τόση χαρά στον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Δήμος Λεμεσού προσφέρει δωρεάν ψυχαγωγία για όλο τον κόσμο. Ξέρεις, μιλώντας με κάποιους φίλους, ειδικά από την Λευκωσία, περιμένουν με αγωνία αυτές τις μέρες του χρόνου, έστω μια-δύο βραδιές, να έρθουν στη Λεμεσό για να γλεντήσουν. Υπάρχουν, είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν και πολλοί Λευκωσιάτες μέσα στην παρέλαση, Στέφανη. Που συμμετέχουν. Πολλοί Λευκωσιάτες. Και θα ήταν σημαντικό για όλες τις πόλεις να έρχονται με άρμα και να συμμετέχουν στο Λεμεσανό καρναβάλι. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει, το καρναβάλι ανήκει στη Λεμεσό. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Κάτι τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω, Σκεύη μου, τι έγινε με τον χορηγό? Αυτές τις μέρες κλείνουμε όλα τα πακέτα των χορηγών και θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε. Μπορώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτό που θα έχουμε όσον αφορά στις χορηγίες. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο που δεν αναφέραμε και θέλει Νομίζω να πούμε. Σε γενικές γραμμές τα αναφέραμε όλο, τους χορούς, για τα παιδιά, τις βραδιές κανθαδόρων. Εδώ θα είμαι νομίζω και τις επόμενες μέρες και όταν θα ξεκινήσω. Να υποσχεθούμε ότι θα φέρουμε και τις βασίλισσες εδώ. Και τις δύο εδώ, έτσι, όπως κάναμε πέρσι. Και θα ζήσετε μαγικές στιγμές, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη φιλοξενία και γενικά την οικογένεια του Capital για την τόσο θερμή στήριξη στις εκδηλώσεις του Δήμου Λεμεσού και σε μένα προσωπικά. Και εμείς ευχαριστούμε, γιατί όποτε σε καλέσουμε είσαι πάντα εδώ κοντά μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε, Σκεύη μου. Και εδώ ολοκληρώνεται, όπως έχετε καταλάβει, η σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε στο Capital. Στις 6 ώρα έρχεται κοντά σας ο Δημήτρης Σούγκλης με την εκπομπή «Η αλήθεια και οι καλεσμένοι του». Σήμερα οι βουλευτές Ανδρέας Κυπριανού του ΔΣ, Γιώργος Γεωργίου του ΑΚΕΛ και Άγγελος Βότσης του ΔΥΚΟ. Συζητούμε
συζητούν για την οικονομία, το κυπριακό, το ΓΕΣΥ και τα καθημερινά προβλήματα στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ακολουθεί στις 7:30 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Μάρκου με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και που και σήμερα επιλέξατε το Top Story για την ενημέρωσή σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στη 1 το μεσημέρι. Ευχές από όλους εμάς για καλό υπόλοιπο και μην ξεχνάτε να οδηγείτε πάντοτε με προσοχή.